Γεια χαρά. Θα παρακαλέσω για άλλη μια φορά. Επειδή προβλέπεται να γίνει της κακομήρας πάλι από τηλεφωνήματα. Εστέ σύντομη. Έλα φίλε. Έλα Γιώργο. Έλα. Θέλω να σου κάνω μια ερώτηση. Ναι. Ποιοι είναι τα καλύτερα στόπερ αυτή τη στιγμή στον κόσμο, όχι στο κόσμο. Πες μου δύο στόπερ, τα καλύτερα στόπερ που έχω, μια ομάδα. Ο Παπασταθόπουλος και ο Μανδολάς. Μπράβο. Είναι καλύτεροι, ας πούμε. Ναι, είναι. Αυτοί οι δύο, αν παίζανε στον Ολυμπιακό, μπορούσαν να κάνουν τίποτα. Όταν δεν υπάρχει δεξί μπακ και αριστερό μπακ. Γιατί υπάρχει αμυντικό χαφ. Ή αμυντικά χαφ. Θέλω να πω τι γίνεται. Αυτοί μόλις φύγει η μπάλα, τρέχουν να κάνουν επίθεση. Και να μην δείτε κοιτάνε. Όταν δηλαδή το καλύτερο στόπερ του κόσμου να βρεθούν, του κόσμου, όχι οποιοδήποτε να το κάνει. Τα καλύτερα δεν θα μπορέσουν ο Ολυμπιακός να φτιάξει άμυνα, γιατί το μόνο που σκέφτονται είναι πώς θα κάνουν επίθεση. Μπορούν να φάνε 3-4 φορές ο ένας και 3-4 φορές ο άλλος να ανέβει, αλλά αυτοί το κάνουν, μόνο αυτό το σκέφτονται. Το μόνο που σκέφτονται είναι πώς θα βγουν έξω. Μ' ακούς? Βεβαίως. Λοιπόν, αυτό πράγμα δεν το έχει πει κανείς μέχρι τώρα. Δηλαδή ο Ολυμπιακός δεν είναι ότι δεν έχει άμυνα. Απλώς οι αμυντικοί δεν είναι στη θέση τους. Και τρέχουν μετά και τους μαργάνουν από πίσω. Γιατί έχουν φύγει μπροστά. Αφού δεν είναι στη θέση τους, δεν έχει άμυνα. Δεν τους καλύπτει και κανείς όταν κατεβαίνουν. Αλλά το θέμα είναι ότι δεν κατεβαίνουν μια φορά. Ή τρεις φορές. Τέσσερις φορές όλο το παιχνίδι. Δηλαδή δεν υπάρχει δεξιά και αριστερά. Δεν υπάρχει άμυνα ποτέ στον Ολυμπιακό. Δηλαδή τα καλύτερα στόπερα του κόσμου να έχει. Δηλαδή τώρα δεν με αργούσε αυτό. Αλλά όταν ας πούμε έχουν τέσσερις παίκτες και βλέπεις ότι το δεξί μπακ και το αριστερό μπακ είναι πίσω και πάρα τους μαργάνουν από πίσω, είναι λογικό. Τέσσερις με δύο παίζουν. Το καλύτερο στόπερ να υπάρχουν δεν μπορούν να σταματήσουν. Δηλαδή αν δεν βρεθεί προπονητής να τους πει, καθίστε εδώ ρε μπάκες. Έχω εγώ χαφ. Δεν χρειάζομαι εσάς να κατεβάζετε την μπάλα. Εσείς θα κατεβάζετε την μπάλα μια, δυο-τρεις φορές εσύ και δύο-τρεις φορές εσύ. Όταν υπάρχει πλεονέκτημα, αλλά και εφόσον σε καλύψει, το χαφ. Αυτοί φεύγουν έτσι, βολίδα με το που πάρε την μπάλα, τα φυλάκια σου, βολίδες δεν υπάρχουν. Τώρα τι προσπαθεί να κάνει. Μισό λεπτό, πίσω αυτό 50 φορέ. Τι προσπαθεί να κάνει, να βρει κάποιο άλλο για την ήττα. Όχι για την ήττα. Ότι λέμε ότι δεν έχει άμυνα ο Ολυμπιακός. Καμία ομάδα του καλύτερου αμυντικού να έχει. Αν δεν είναι στη θέση του, θα χάσει. Και όταν δεν υπάρχουν και κεντρικοί αμυντικοί, εγώ δεν είπα άλλοθη. Δηλαδή αυτό το πράγμα πρέπει να το καταλάβουμε. Ότι αύριο είναι ένα προπονητή και βάλει το κάθε άνθρωπο στην κατάλληλη θέση. Και να το πει και μέχρι εδώ. Δηλαδή δεν μπορεί να κατεβαίνει εσύ. Όλο το παιχνίδι να λείπεις από τη θέση σου. Μάλιστα. Έγινε, σε ευχαριστώ πολύ. Έγινε, γεια. Γεια χαρά. Έλα, φίλε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ο κύριος υπεύθυνος για την κατάντια του Ολυμπιακού είναι ο κύριος Μαρινάκης και κανένας άλλος. Ευχαριστώ. Ήμουν σίγουρος θα πεις αυτό. Έλα, φίλε. Έλα, Γιώργο. Έλα, Ελεόνωση. Έπαιξε και λεξί μπάτηθες, Μπράβο. Εκεί έφτασε η χάρη σου. Λοιπόν. Για να πάμε στα δικά μας. Επί δύο εβδομάδες βέβαια θα έχει καταλάβει ότι δεν έβγαινε κανείς. Ούτε ο Θόδωρας έβγαινε, ούτε ο Πρίτανης, ούτε εγώ. Περιμέναμε ακριβώς να δούμε αυτό που ευχόμασταν να μην δούμε. Πιστεύω και για τους άλλους το ίδιο. Και το είδαμε. Δηλαδή, χίλιες φορές βάχανα χτες 4-0. Σωστό αυτό που λες. Παρά αυτό που έγινε. Παρά αυτό που έγινε. Διότι αυτό το ματς σου ήρθε τόσο ωραία. Μα τόσο πέλη ήταν αυτό. Στο 46 λεπτό σου κάνω 2-0. 5-0 πάει το μάτς μετά, Γιώργο. Δηλαδή το 0-2 πάει 0-5 μετά. Αυτό είναι το αποτέλεσμα σε ένα σοβαρό Ολυμπιακό. Αυτοί εχθές είχαν χαθεί. Δηλαδή όταν φάγανε το δεύτερο γκολ, πρέπει να πάθανε από ένα έφραγμα ο καθένας. Δεν είδες ότι δεν μπορούσαν να διώξουν την μπάλα. Καταλάβες. Και αντί είναι τελώς λάθος του χάσει εχθές το παιχνίδι. Δικό του 100% το παιχνίδι, ο οποίος τι έκανε, τουλάχιστον για όσους ξέρουν λίγο μπάλα. Έβγαλε το Ρωμά, ωραία, άκουσε τι έκανε ο άνθρωπος. Για να μην φάει, λέει, δεύτερη κίτρινη. Θα τη φάει. Παίξε με 10 και ταμπουρό σου. Δηλαδή δεν το κατάλαβα. Έβγαλε το center back το καλό. Όχι, το χειρότερο απ' όλα είναι ότι έβαλε ταξίδι στόπερ. Εκεί. Δεν είχε μέσα στόπερ, τι να βάλει. Μισό λεπτό. Ελονούση, μισό λεπτό. Γιώργο μου, είναι σε εξέλιξη, όπως ξέρουμε, η συζήτηση για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τη διερεύνηση της εμπλοκής του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Πάνου Καμένου και άλλων στελεχών στην εκκρεμή δικαστική υπόθεση του Νούρουαν. Θα ακολουθήσουν και άλλοι πολιτικοί αρχηγοί. Γιώργο, θα έχουμε κάποια διακοπή λίγο αργότερα. Μικρόφωνο για την ώρα, στο Γιώργο Γεωργίου.
Έχω πάρει πάρα πολλά μηνύματα διαμαρτυρίας. Θα διαβάσω ένα. Χεστήκαμε για τη Φόβη. Φέρτε πίσω του Γεωργίου. Και είναι πάρα πολλά τα μηνύματα στο ανάλογο στυλ. Εγώ να πω ότι μόλις τώρα ανακοινώθηκε η πρόσληψη του Τάκη Λεμονή στον Ολυμπιακό. Είναι οριστικό, είναι γεγονός. Έλα φίλε. Έχει δίκιο ο κόσμος που διαμαρτύρεται. Καλησπέρα. Μ' ακούτε κύριε Γεωργίου? Βεβαίως. Να συστηθώ ή με έχετε ξεχάσει? Ναι, θα το δεις Παναθηναϊκός. Ναι, αυτό το πάρετε πίσω Ολυμπιακός. Λάθος κάνω. Λοιπόν, ναι. Περιμέναμε λοιπόν, δεν βγήκαμε όλη την προηγούμενη εβδομάδα, ίσως και παραπάνω. Είπαμε να κρατήσουμε λίγο τη θέση μας, είπαμε να περιμένουμε κάποια πράγματα. Εν πάση περιπτώσει, εδώ και εγώ είμαστε κύριοι του σταθμού, εδώ και εγώ είμαστε, έχουμε αρπάξει φωτιά. Δεν καθόμαστε, ακούμε τη Φόφη, τον Γκούλη, το μικρό Αλέξη και το Κουτρούμπα, πώς λέγονται. Εντάξει, εδώ έχουμε αρπάξει φωτιά και εγώ είμαστε. Λοιπόν, αφήστε να κάνουμε την εκπομπή και πάτε τα μαγνητοσκόπηση σήμερα. Δεν ξέρω κάτω τι θέλετε στα άλλα δελτία. Λοιπόν, δεν μου λες, γιατί ακούω προβληματισμούς και διαμαρτυρίες για το χάσι. Εκπλήσεται κανείς για το χάσι? Αισθανθήκατε έκπληξη? Εσείς κύριε Γεωργίου, αισθανθήκατε έκπληξη για τις αποφάσεις και τις επιλογές του συγκεκριμένου προπονητή? Καμιά. Καμία. Και το ξέρεις. Μπράβο. Όταν λέω το ξέρεις, το ξέρει όλος ο κόσμος. Μπράβο, ναι, ναι, ακριβώς. Λοιπόν, τι περιμένατε? Τι πιστοποιητικά είχε ο κύριος Χάση σε προηγούμενα παιχνίδια? Εκτός τους προκριματικούς, τα προκριματικά που περάσαμε στο Champions League, τα επόμενα παιχνίδια ξεκινώντας από Ξάνθη, από Λαμία και όλας, από Ξάνθη, από Sporting, το πατατράκ της Sporting, τι περιμένατε? Ότι θα σκεφτεί λογικά, ότι θα πετάξει στην εξέδρα τα μπακ του, ότι δεν θα βάλει τα στόπερ που πρέπει, ότι δεν θα στήσει την ομάδα σωστά? Δηλαδή είχατε μια διαδρομή που έδειχνε ότι αυτός ο προπονητής έχει λογική, ότι δουλεύει, ότι έχει κρίση? Τίποτα. Να διαβάσω ένα μήνυμα. Ναι. Που σε αφορά. Και καλά ο Χάση. Εντάξει ο Χάση, γιατί εδώ δεν είναι ευθύνες. Δεν θα περίξουμε τις ευθύνες στο Χάση. Α, μπράβο, κάπως το πας το καλά. Οπα, λοιπόν, μισό λεπτό. Γιατί εμείς αγαπάμε τον Ολυμπιακό, το έχω ξαναπεί, μπορεί να γίνουμε κουραστικός. Γιατί κάνουμε πρώτα την αυτοκριτική μας και μετά ασχολούμαστε με τους άλλους. Γιατί ο Χάση ήρθε και κάνει τη δουλειά του. Και όπου πήγε και το βιογραφικό του, αυτό είναι δεδομένο. Έτσι. Πώς δίνεις, κύριε Αδίκηση, αγαπητέ κύριε Μαρινάκη, τα κλειδιά στον κύριο Χάση? Εγώ ίδιος έχω πει από πέρσι, καμία ευρωπαϊκή ομάδα, κανένα ευρωπαϊκό κλαμπ, ποτέ και με τίποτα δεν παραδίδει κλειδιά σε κανέναν, όχι στο Χάση, σε κανέναν προπονητή. Αυτό είναι το υλικό. Αυτές είναι οι μεταγραφές από το σκάουτ που έχω κάνει εγώ. Το να μου συστήσεις, να μου προτείνεις μια μεταγραφή, δύο, άντε το πολύ, ξέρω εγώ. Εντάξει, θα το δούμε, θα το εξετάσουμε. Πώς αφήνεις αυτό να φέρει 5-6 παίχτες, 7-12 και μετά να φύγει, να πάει αλλού, να ξανακάνει το ίδιο? Δεν το κατάλαβα αυτό το εν λευκό. Πάρ' τα κλειδιά, Χάση, και κάθε Χάση και κάνε εν λευκό. Πώς πετάς στον Γκεάδα το έμψυχο υλικό της ομάδος? Με τι κριτήρια? Πού πήγαν τα center back σου? Γιατί να μην είναι αυτός, να μην πω ονόματα, γιατί είναι γνωστά. Γιατί να φύγει αυτός και να έρθει ο άλλος? Γιατί να φύγει ο παράλληλος και να μην μείνει αυτός? Μισό λεπτό. Και να έρθει ο, ο συγκεκριμένος άλλος. Βέβαια. Λοιπόν, άκου να σου πω κάτι, Θοδωρή. Το έχω πει, έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου εδώ και πολλά χρόνια. Τις μεταγραφές πρέπει να τις κάνει αυτός που πληρώνει. Μπράβο. Μπράβο. Δεν πληρώνει ούτε ο Χάση ούτε ο μάνατζερ. Αυτοί οικονομάνε. Έτσι είναι. Εγώ πληρώνω. Ένα κλαπ Ολυμπιακός, ο οποίος δουλεύει. Αν θα μπει, πότε μαθαίνω να ανάξει από μπάλα για να ξέρει τι πρέπει να πάρει? Αυτό είναι ένα άλλο κεφάλαιο. Φαίνεται ότι δεν πιστεύω να μάθει από τα λάθη του. Ποιος είσαι εσύ που θα διώξεις παίχτες που κατά την κρίση σου έρχεται ο άλλος ο προπονητής, διώχνει τους άλλους παίχτες? Μου φέρνεις αυτούς που θέλεις εσύ και καλά μου φέρες αυτούς που θέλεις εσύ. Μου φέρες 5-6. Τη διαφορά ποιος την κάνει? Αν την κάνει ένας, αν την κάνουν δύο. Οι άλλοι πού είναι? Οι άλλοι πού είναι? Γνωρίζουν το ελληνικό πρωτάθλημα, γνωρίζουν τον Ολυμπιακό, γνωρίζουν τις απαιτήσεις. Είναι πάρα πολλά οι ευθύνες. Δεν είναι στο Χάση που είναι. Δεν το συζητάω ότι άνθρωπος είναι αλλού για αλλού, ήταν για αλλού, αλλού για αλλού γενικά. Υπάρχουν ευθύνες για Ελλάδα. Οι ευθύνες είναι και στους παίκτες, αλλά βέβαια, και για τους παίκτες ευθύνη έχει διοίκηση. Πάντα, Γιώργο μου, η κεφαλή φέρνει την οποιαδήποτε ευθύνη. Όπως πάντα έχει... είπαμε, το κεφάλι φταίει, εκτός το ψάρι λέει βρωμά από το κεφάλι. Εγώ θα σε ρωτήσω κάτι απλό. Στο 46 ο Ολυμπιακός κάνει το 0-2. Μετά από μισό λεπτό φεύγει ο Ολυμπιακός από το γήπεδο και μπαίνει μέσα ο Πανετολικός, τον οποίο τον είδα και με τον Παναθηναϊκό, ή μπαίνει μέσα ο Παζιάννενα. Ξέρεις πόσο θα γράψει τον Κοντερέ και Γιώργο σε αυτό το παιχνίδι, όπως έχει ανοίξει και όπως έχει πάει? 0-4-0-5, και όποιος θέλει πάω στοίχημα.
Τι δήλωση είναι αυτή που κάνεις, κύριε προπονηταρά μου? Μετά τον πρώτο γκολ καταρρεύσαμε. Το ίδιο έχει δηλώσει και με τη Sporting, αν θυμάσαι καλά, Γεωργίου. Έτσι. Και τον κρατάς. Τον κρατάς. Τον κρατάς γιατί? Να γκελάρεις από εδώ, να γκελάρεις από εκεί. Δηλαδή, τον κρατάς τι? Να διασυρθεί. Να διασυρθεί με τον πόνο μας. Να χάσουμε. Εμείς δεν είπαμε να μην χάσουμε. Χίλιες φορές αυτό που είπε ο Λιονύς είχε δίκιο. Χίλιες φορές να έχανα 3-0, 4-0, παρά πως γύρισε το παιχνίδι αυτό. Δεν γίνεται αυτό το παιχνίδι να χάσει. Αυτό ποντά είναι σίγουρο. Μα Γιώργο μου, βέβαια. 0-2 στο 46, έχει κόψει τα πόδια τους παίκτες της ΑΕ και ξαφνικά μπαίνει στο παιχνίδι από το πουθενά με ένα λάθος. Και λοιπόν. Έφυγε. Ακούω τώρα, εσύ το είπες, δεν ξέρω. Έφυγε, ήρθε ο Λεμονής. Ναι, ανακοίνωση. Εντάξει, εγώ μαζί, Γιώργο, κοίταξε, και ο κάθε Ολυμπιακός, να το ξέρεις, και εσύ το ξέρεις πολύ καλά γιατί κάνεις χρόνια ρεπορτάζ. Εμείς θα είμαστε δίπλα στην ομάδα και μαζί με την ομάδα. Αλλά κάποια στιγμή πρέπει να γίνει και η κριτική. Δεν ξέρω ποιοι είναι αυτοί οι κόλακες που μαζεύονται γύρω από τον πρόεδρο. Δεν ξέρω γιατί. Όχι μου, δεν είναι μόνο στο Μαρίνα. Είναι στον εκάστοτε πρόεδρο, έτσι. Δεν συμβαίνει στον Ολυμπιακό. Κάτι κόλακες, κάτι ξερόλες. Δεν πρέπει να είσαι προπονητής. Ένας προπονητής εξέτασης που παρακολουθεί 100 χρόνια ποδόσφαιρο δεν βλέπει τα αυτονόητα. Δεν βλέπει τα αυτονόητα. Ότι η ομάδα δεν δουλεύεται, ότι η ομάδα δεν σύνδεσαι σωστά, ότι υπάρχουν παιδιά και από παιδιά. Ρε πάτε καλά, ρε. Και πληρώνεται αυτός ο άνθρωπος, ρε. Ρε και πληρώνεται, ρε. Είδα τρεις παιχταράδες στο Πανετολικό. Ποιος κάνει σκάουτ στο Πανετολικό, ρε Γιώργο? Ποιος είναι αυτός? Είδα τρεις παιχταράδες που θέλουν τον Πανετολικό και λέω πού είναι αυτοί, ρε. Πού είναι αυτά τα τρεχαντήρια, ρε. Πού είναι αυτοί οι μονομάχοι, ρε. Πού είναι αυτοί οι πασαδόροι τριπλέ, ρε. Έλεος, ρε. Έλεος, ρε. Έλεος, γάμο το κεράτο μου. Δεν πάει άλλο. Και επαναλαμβάνω, έτσι. Θα είμαστε δίπλα στην ομάδα. Κοντά στην ομάδα όπως και κάθε χρόνο. Με το εισιτήριό μας, με την κάρτα διαρκεία μας, γιατί την αγαπάμε την ομάδα. Με τα πάντα. Με την κάρτα φιλάθλου διαρκείας. Αλλά εντάξει ρε παιδιά, νησάφι πια. Νησάφι ρε παιδιά. Νησάφι. Γεια χαρά! Γεια. Yeah. Και ο Κώστας μου γράφει, κύριε Γεωργίου, πιστεύω πως τη μεγαλύτερη ζημιά στην ομάδα, τη δική μου, την έχουν κάνει δημοσιογράφοι τύπου Νικολακόπουλου και οπαδοί τύπου Πρίτανη. Δεν μπορώ σε καμιά περίπτωση να ανεχτώ πως αυτός ο Ολυμπιακός είναι ο καλύτερος που έχουμε δει στο τελευταίο διάστημα. Αυτό λέει, δεν μας περνούσαν οι κύριοι αυτοί όλο το καλοκαίρι? Δεν μπορώ να συγκρίνω αυτό το άψυχο πράγμα που έχουμε για εξτρέμ με το μεγάλο Γκαλέτη. Είναι η δοσιλία να συγκρίνεις ένα τσουβάλι που έχουμε από το Βέλγιο με το Μέλμπεργκ και τόσοι άλλοι. Καλά, για επίδεση δεν μπαίνω καν στον κόπο. Απλά ας σκεφτούν κάποιοι ότι κάποτε είχαμε έναν Ντάρκο Κοβάσεβιτς. Καλά για τον Τζιάννη Ριβέρα των Τρικάλων δεν έχω να πω πολλά. Και εννοεί φυσικά το Φορτούδι. Τα λες εσύ και ο κόσμος όλος κάθε μέρα. Μπράβο στην ΑΕΚ για τη δίκαιη νίκη της. Μου θύμισε Ολυμπιακό εποχής Σοκράτη. Αυτό τα λέει όλα. Υπογραφή Κώστας. Έλα φίλε. Έλα. Εγώ εκτός από τη νίκη που είναι σημαντική για την ομάδα μου, είδα κάτι σημαντικό που δεν το λέει κανείς. Ούτε εσύ βέβαια δεν το λες, γιατί... Πρέπει να μαντεύω τη σκέψη σου, να λέω εγώ, πάμε. Θύμωσες, με το Θοδωρή τον έχεις μια ώρα και δεν θύμωσες. Και με μένα... Δεν θυμώνω, μα μου λες επαναλαμβάνει συνέχεια το ίδιο πράγμα. Εσύ δεν το είπες αυτό, επειδή το σκέφτηκες εσύ. Να τι θα πω που δεν το λες. Ναι. Είδα χθες τον αρχιδιαιτητή που είναι ο πρώτος στην Ελλάδα και θεωρητικά είναι ο εκπρόσωπος των αρχών του ποδοσφαίρου και παίζει 50-50, μη σου πω 51 υπέρ της ΑΕΚ. Αυτό δείχνει για μένα και αυτό έχει σημασία εμένα. Δεν με ενδιαφέρει αν νίκησε η ΑΕΚ, νίκαγε και τα παλιά χρόνια. Αλλά τα πρωταθλήματα τα παίρνει ο Ολυμπιακός. Ελήφθη απόφαση από ψηλά, βλέπω εγώ και μυρίζομαι, ότι ο Ολυμπιακός θα παίρνει ή στο γήπεδο πρωτάθλημα ή δεν θα το παίρνει ποτέ. Ειδικά με αυτή την ομάδα που έχει. Αυτό εμένα με ενδιαφέρει και είμαι άκρος αισιόδοξος. Τώρα θα μου πεις και δικαίως, μα η ΕΠΟ νίκη στους δύο, Μαρινάκη και Σαββίδη. Ποιος από τους δύο θα το πάρει? Πιστεύω εγώ. Όχι Μαρινάκη και Σαββίδη, Μελισσανίδη. Με συγχωρείς. Πιστεύω εγώ θα το πάρει ΑΕΚ, ναι, γιατί. Γιατί σε σχέση με τον ΠΑΟΚ έχει καλύτερη ομάδα, μόνο γι' αυτό. Αλλιώς έχουν κάνει συμφωνία και οι δύο και έχουν πει, φίλε, όποια παίξει καλύτερα από εμάς θα το πάρει. Τον Ολυμπιακό τον έχουν θάψει. Τι εννοώ? Εάν συνέβαινε ο χθεσινός αγώνας με τα προηγούμενα χρόνια, και το ξέρεις καλά εσύ αυτό, στην καρδιά εμένα και εσένα, γιατί εκεί μπορούμε να ορκιζόμαστε εμείς που υποφέρει και την αγαπάμε, η ΑΕΚ θα είχε φάει 3 κόκκινες, 3 πέναλτι και θα είχε νικήσει ο Ολυμπιακός. Αυτό η
για μένα είναι σημαντικό. Το έχω συζητήσει με φίλους και με μυαλό και χωρίς μυαλό και συμφωνούν οι πάντες. Αργά ξυπνήσατε. Και εσύ και οι φίλοι σου. Κάλιο αργά, ο Μελισσανίδης πρόσεξες τι είπε. Αφήστε τις ηγεσίες των ομάδων και ασχοληθείτε με τους πρωταγωνιστές. Αυτή είναι κουβέντα μεγάλου Αλεξάνδρου. Ξέρεις γιατί το είπα αυτό? Ναι. Γιατί τα 2-3 προσεχή χρόνια δεν θα υπάρχουν ομάδες, θα υπάρχουν μόνο διοικήσεις. Συμφωνώ. Το κατάλαβες, πάει αλλού το κόλπο, πάει αλλού το έργο. Άργησες όμως να απελευθερωθείς και εσύ από το φόβο που είχες στον Ολυμπιακό. Τι μου λες τώρα, μόλις, πιάξα να προδοθώ. Εννοώ που λες αλήθεια. Ο Ολυμπιακός, όταν έπαιρνε τα πρωταθλήματα και με την διαιτησία, είχε μια αλφα ομάδα. Που εσύ δεν είχες, που ο Μανακός δεν είχε. Μα τώρα όμως που δεν έχει ομάδα, γιατί κατάλαβε ο Μαρινάκης ότι δεν θα έχει βοήθεια από το κατεστημένο, του λέει να οικονομήσει. Τα φωνάζω εδώ και ένα χρόνο. Μπράβο σου, εγώ σε συγχαίρω. Έλα, για χαρά. Ένα φίλο γράφει εδώ, ο Γιώργο με συγχωρεί, λέει. Αυτή η ομάδα με τα ερυθρόλευκα, χθες στο ΟΑΚΑ, ήταν Ολυμπιακός. Απορία έχω. Ακούστε το επόμενο μήνυμα. Κύριε Γεωργίου, καλή εβδομάδα σε όλους. Αναρωτιέμαι, ποιος είναι πιο πικραμένος. Εγώ, που σαν Παναθηναϊκός ζω στο πάτωμα και δεν έχω καμία ελπίδα, ή ένας οπαδός του Ολυμπιακού που τα έχει όλα, λεφτά κτλ. Και ζει και αυτό στο πάτωμα. Έλα φίλε μου. Πάτωμα εμείς, δεν ξέρω. Μιλάω εγώ. Ναι, εσύ, ναι. Λοιπόν, πάτωμα εμείς έχουμε χρόνια. Από την εποχή του Κοσκοτά. Πρώτον, στο φίλο εκεί πέρα που σου έγραψε το μήνυμα. Ναι. Είμαι τακτικός ακροατής, αλλά σε έχω πάρει πάρα πολύ λίγες φορές. Ναι. Η μία από αυτές που σε είχα πάρει ήταν όταν ο ΠΑΟΚ ήταν 7 πόντους μπροστά. Και τότε ήταν νομίζω η Δεκέμβριος, Ιανουάριος, κάτι τέτοιο. Αλλά και πάλι ο Ολυμπιακός το πήρε. Κάθε χρόνο, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, όχι ότι η ομάδα δεν έχει προβλήματα, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο βγαίνουν όλοι οι πρωταθλητές. Αλλά το Μάιο η κουπή θα πάει πάντα στο λιμανάκι. Και να είσαι σίγουρος ότι ο Χοντρούλης δεν θα την αφήσει έτσι την ιστορία. Και την ομάδα θα την ενισχύσει και κάνει πάρα πολύ καλά και κακώς διαμαρτυρεί ο Ολυμπιακός που έχει κάνει business με σου πουλάει 20 εκατομμύρια. Για να βρει η ΑΕΚ, ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ παίχτη να πουλήσουν 20 εκατομμύρια στην αγορά στην Ευρώπη, θέλουν 30 χρόνια από τον Ολυμπιακό. Ακόμα. Λάστε, εγώ θα έχω πεθάνει κι εσύ. Συμφωνείς ή όχι? Όχι. Τι όχι? Όταν μου λες ότι για να κάνει ο Παναθηναϊκός η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ να πουλήσουν παίχτη 20 εκατομμύρια θα κάνουν πολλά χρόνια. Μισό λεπτό. Έχουν κανένα. Γιατί έχει Ολυμπιακός. Μαγιά του Μαρινάκη είναι που πουλάει έτσι. Παιδί μου το Ρέτσο. Δεν είναι μαγιά του Ρέτσου. Είναι μαγιά του Μαρινάκη. Όχι, κάθε λίγο. Ο Μανολάδια πρέπει στην Ευρώπη. Ο Μήτρογλου είναι στη Μαρσέη. Τι λέμε τώρα ότι θέλουμε? Είναι παιδιά τα οποία πληρώθηκαν, έχουν κανένα παίχτη αυτοί να πουλήσουν 10, 15, 20 εκατομμύρια. Ποιον? Μα όλα αυτά χρόνια δεν είχαν λεφτά να αγοράσουν παίχτες. Όλα αυτά χρόνια δεν είχαν λεφτά να αγοράσουν παίχτες. Θα σου πω κάτι. Business είναι το ποδόσφαιρο, έχει κάνει πολύ καλά ο Ολυμπιακός και είναι χωμένος στην Ευρώπη και πουλάει και αγοράζει και κάνει και δει. Ναι. Ο Μαρινάκης θα τη βρει την άκρη. Μα θες Μυραλά που θα έρθει. Μα θες άλλο τάγκ. Θα τα χώσει ο Μαρινάκης, δεν έχει θέμα. Γιατί τα έχει πάρει. Και ξέρω ότι από πίσω έχει πουλήσει 20.000 διαρκείας. 20. Πρώτη χρονιά. 21 μάλλον. Ναι, πας και νομίζεις ότι αυτοί που πληρώσανε θα πάνε και θα γιουχάρουν την ομάδα γιατί έχασε από την ΑΕΚ. Έχασε. Έχει ένα τρελό προπονητή. Τελείωσε. Έφυγε αυτός. Πάμε για άλλα. Αλλά ποτέ δεν βγήκε πρωταθλητής τον Σεπτέμβριο γιατί όλοι βγάλαν την ΑΕΚ πρωταθλητή. Θα το πάρει η ΑΕΚ. Ξέρεις πόσο δρόμο έχει το πρωτάθλημα? Πολύ. Είναι πολύ παλιό, κάνεις ρεπορτάζ. Πολύ δρόμο. Και ξέρεις, είναι καλύτερα να είσαι φορμαρισμένος τον Ιανουάριο παρά να είσαι φορμαρισμένος τον Σεπτέμβριο. Διαφωνείς και σε αυτό? Εγώ. Διαφωνώ για το αν θα πάρει ο Ολυμπιακός το πρωτάθλημα. Όχι. Εκεί διαφωνώ. Εκεί διαφωνώ. Μισό λεπτό. Κανείς δεν ξέρει ποιος θα πάρει το πρωτάθλημα. Αλλά λέω, είναι καλύτερα να είσαι φορμαρισμένος τον Σεπτέμβριο ή καλύτερα να είσαι φορμαρισμένος τον Ιανουάριο. Το δεύτερο. Το δεύτερο. Φυσικά, απ' την να μην έχεις μείνει πολύ πίσω.
Ο Ολυμπιακός δεν είναι πολύ πίσω, είναι 5 πόντους. Ναι. Εντάξει, μην τρελαθούμε. Και ο ΠΑΟΚ είχε περάσει από το Καραϊσκάκι και κερδίσει και τον είχαν βγάλει πρωταθλητή. Και πήγε στην Ξάνθη και έβαγε 4. Την άλλη αγωνιστική. Λες να κάνουν και Ιάκ το ίδιο με τον Αστέρα Τρίπολης. Γράψε μια γκέλα τώρα στο τέλειο και θα σε πάρω την επόμενη Δευτέρα. Γράψε την πρώτη γκέλα που θα την κάνει μέσα στην Τρίπολη. Μήπως κάνει γκέλα ο Αστέρα Τρίπολης με την ΑΕΚ. Καλά, εντάξει. Γελάς. Έλα, μπορεί, πλάκα κάνω. Έλα, πλάκα κάνω. Να σου πω κάτι. Έλα. Η Ισπανία τι νομίζει, ποιος θα το πάρει. Στην Ισπανία. Ναι, για πες μου την άποψή σου. Ξέρω τι θα πεις, η Ρεάλ. Αυτό θα το πάρει. Αυτό θα το πεις. Μακράν. Είναι και 7 πόντους πίσω, και τι έγινε. Η Ρεάλ θα το πάρει. Έγινε. Σε ευχαριστώ πολύ. Για χαρά. Πάμε στο επόμενο, έλα. Έλα. Έλα, ρε. Γεια σου, Γιώργο. Γεια. Πρώτον. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι η Χούντα έπεσε. Και ό,τι και να λένε και ξυρίζουν τον γαμπρό τον Μάιο και τον Απρίλιο και τον Μάιο, δεν μας ενδιαφέρουν αυτά. Η Χούντα έπεσε. Αυτό είναι το σημαντικό. Αν η τσιγκουνιά κοπεί λίγο και κάνουν και 3-4 μεταγραφούλες τον Ιανουάριο, δεν την πιάνει κανένα στην ομάδα. Τον ΠΑΟΚ φοβάμαι. Όχι τον Ολυμπιακό. Αυτοί πεθάνανε. Τελείωσε και πεθάναν για χρόνια. Ας το βάλουν καλά στο μυαλό τους. Το δεύτερο είναι. Είναι απαράδεκτο αυτός ο Χριστοδουλόπουλος να έχει το μισό συμβόλαιο από αυτό που έχει ο Αλμέιδα και κάτι Πατίτο και κάτι τέτοια. Και εκεί πρέπει να γίνει μια διόρθωση. Θα γίνει, και, θα γίνει. Ναι, και πείτε τότε καμιά φορά για την αμαρτία. Από ό,τι ξέρω θα γίνει. Ναι. Λοιπόν. Ναι, αλλά δεν άκουσα κανένα εκεί να μιλάει για τα λάθη που κάνουν και χειμένα χθες. Είναι ο εγωισμός των προπονητών, αδερφέ. Όχι εγωισμός, δεν είναι εγωισμός. Να μου έχεις τον πάγκο το Λιβάια και να βάλεις μέσα στο κλωναρί. Ο εγωισμός τι, μου ήρθε η φαϊνή ιδέα, μου πιάνουν όλα. Όχι, μου ήρθε μαλακία, να το κάνω αυτό. Μαλακία, μπράβο στο μυαλό. Και επειδή μου πιάνουν όλα, τσουκ να κάνω και αυτό γιατί θα μου βγει. Μισό λεπτό. Εδώ δεν είναι φαϊνή ιδέα. Όταν είσαι αποφασισμένος να παίξει επιθετικά και ο άλλος θα έχει τα μοροδί πίσω, δεν κάνει ο κλωναρίδης για αυτό το ρόλο. Είναι, αυτό το ξέρουν και οι πέτρες. Το κλωναρίδι θα το βάλει σε ένα μάτς που η ΑΕΚ θα παίζει τα μπούρι, θα βγαίνει στην κότρα και ο αντίπαλος θα έχει ανοιχτούς χώρους. Εκεί είναι ο κλωναρίδις. Δεν ήταν χθες στο μάτς. Δηλαδή το Λιβάγια δεν τον αφήνουν ένα μήχρονο έξω. Διότι αν έπαιζε ο Λιβάγια από την αρχή, δεν είχαμε τέτοια εξέλιξη τα πράγματα. Όχι βέβαια. Και αν ήταν ο κλωναρίδις παιχτούρα θα τον άφηνε ο Παναθηναϊκός να φυγεί. Εντάξει. Μην λέμε τώρα, είναι ένα backup. Αν πάρουμε την αριστερή πλευρά όλη, αριστερό back, αριστερό extreme. Ένα center back και ένα backup του Χριστοδουλόπουλου, η ομάδα είναι κομπλέ. Το θέμα είναι πολύ... και μόλις φύγει η τσιγκουνιά θα γεμίσει και το γήπεδο. Θέλει πολύ πράγμα ακόμα. Φεύγει το αριστερά αυτός ο Μπαγκάκης. Εμένα που το λέω συνεχώς είναι πολύ εξελίσσιμος και πολύ βελτιωμένος, χθες με απογοήτευσε. Και μου λένε όλοι, μα δεξιοπόδα ως αριστερός back. Να κάνουμε εκείνη απλά. Τον είδε που έστριβε για να κάνει τη σέντρα, να τη φέρει στο δεξί. Αντίο ήταν. Και τη γύρισε πίσω. Και τη γύρισε πίσω. Πίσω μετά, τι να κάνει ο άνθρωπος, δεν ήταν για εκεί. Ο δε Γκάλο δεξιά. Είναι της πλάκας. Είναι αυτό, ήταν, είναι αστείος. Ήταν, είναι για είναι της πλάκας. Έτσι. Θέλει ακόμα η ΑΕΚ, θέλει και θεματοφύλακα. Όχι καλά, η ντροπή είναι που παίζουν ανέστης και μπακασέτας, ότι παίζουν στην ΑΕΚ είναι ντροπή, φιλέ. Δηλαδή, πες μου ποιος είναι ο μάνατζερ τους να πάω να υποκληθώ μπροστά στο γραφείο του, έτσι. Είναι δηλαδή, χθες αν υπήρχε ο Γιώχασον, που με την πείρα του κάτι έδινε πίσω, ήταν τραγική κατάσταση η αμυντική λειτουργία της ΑΕΚ. Είδες τι τύχη ήταν που τραυματίστηκε ο Σιμόες. Γιατί το παιδάκι το άλλο σπρώχνει την μπάλα μπροστά. Τα έχω πει χιλιάδες φορές αυτά για τον Γαλατόπουλο. Τα έχω πει χιλιάδες φορές. Εν πάση περιπτώσει η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή στηρίζεται σε αυτό το τετράγωνο. Έτσι. Μάνταλο, Αραούχο, Λιβάγια και Χριστοδουλόπουλο. Σε αυτό το τετράγωνο στηρίζεται. Και από πίσω έρχεται ο ΠΑΟ. Αυτό πρέπει να πούμε στον κόσμο να καταλαβαίνει. Δεν έρχεται ο Ολυμπιακός πίσω μας. Έγινε φίλε, σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά, καλή για καλά. Πάμε, έλα φίλε. Έλα Γιώργο. Έλα, Έλα, ποιος μιλάει. Εσύ ακόμα. Εγώ, Ναι. Έλα, ο Σμαρτίος σήμερα, τι κάνεις. Καλά, εσύ. Καλή εβδομάδα πολλά. Επίσης, για πάμε. Δεν θα σε έπαιρνα τηλέφωνο, αλλά θα πήρα τηλέφωνο γιατί σε πήρε κάποιος την Παρασκευή Ολυμπιακός. Και σου είπε ότι τη μόνη ομάδα που υπολογίζει λέει είναι ο Παναθηναϊκός. Και λέει άλλε δεν τον νοιάζει και άμα χάνουνε. Και τι δεν θα έδινα, ρε Γιώργο, να δω τη φάσα του όταν έφαγε το τρίτο γκολ από την ΑΕΚ. Και τι δεν θα έδινα, να δω τη φάσα του. Σοβαρά μιλάω. Και κάτι άλλο.
Δεν έκανα τον κόλλο, αλλά εγώ στο πρώτο λεπτό πιστεύω ότι θα κατάλαμε σε ρεκόρ Γιουβέντους. Έτσι πιστεύω. Αν έβαζε τον κόλλο Αράγκο στο πρώτο λεπτό, κατάλαμε σε γκολ Γιουβέντους. Σε σκορ Γιουβέντους. Εσύ τι λες? Κοίταξε, θα είχαν απλοποιηθεί τα πράγματα σίγουρα. Εγώ όμως σκεφτόμουν κάτι άλλο. Όταν έγινε. Δεν φτάναμε, σου λέω, Γιώργο. Εντάξει, τώρα ήταν πολλές αυτές. Όταν έγινε το σκορ 0-2. Εντάξει. Άσε να ολοκληρώσω. Ναι. Έγινε 0-2 και κυλούσε το 0-2 και έδειχνε ότι μπορούσε να πάει και τρίτο η ΑΕΚ. Ναι. Έτσι. Ναι, σίγουρα. Ξέρεις, σκεφτόμουν. Έλεγα από μέσα μου, δυνατά από μέσα μου. Ναι. Πώς τη λέω να μου. Έτσι και τη λήξη το μάτς 0-2. Ναι. Σήμερα που θα βγει ο Πρίτανης, τι θα λέει? Όπω Παναγία μου. Θα έλεγε πρόσφυγε. Έλα μωρέ τώρα το ΑΕΚΑΚΙ, η κούλα. Η κούλα που έτσι αλλιώς. Και όταν έλεξε 3-2 έλεγα μέσα μου. Τώρα τι λέει? Ναι. Ο Θόδωρος είναι πάντως πιο σοβαρός. Δεν το συζητάω. Έγινε ρε. Λοιπόν, για χαρά. Για χαρά. Χάρηκα. Έλα φίλε. Γιώργη. Ναι. Να τον ναι. Έλα. Λοιπόν, για να μην ψάχνεστε, με τον Καπίνο, τον κύριο Μυρκέτα. Έκανα λάθος. Σε πέρασε για τον Πρίτανη. Γι' αυτό πάνω τον. Όχι, γι' αυτό και είπα Γιώργη. Ναι. Για λέγε. Ο Αλέξης ρε. Ναι. Επίτηδες, το έκανα για να με μπερδέψει. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Όσον αφορά τον κύριο Μυρκέτα, τον Καπίνο ή Καταπίνο, για να μην ψάχνεστε, επειδή τα έχω μάθει εκ των έσω, δηλαδή πιο εκ των έσω δεν γίνεται, έχει υπάρξει φραστικό επεισόδιο μετά το παιχνίδι, μετά τα μπάνια, μετά τα αποτρία με τον κύριο Σάβα. Λοιπόν. Ο Ολυμπιακός διέπιψε επίσημα τα περί τσακωμού του με τον Έγκελς. Έχει υπάρξει φραστικό επεισόδιο με τον Κυρσάβα. Λοιπόν, παρακάτω. Ένα κουιζάκι για να κλείσω. Γιατί είμαι και Παναθηναϊκός, σήμερα οι γραμμές ανοίγουν σε άλλους οπαδούς. Ποιος ήταν χθες ο καλύτερος παίχτης του Ολυμπιακού στο παιχνίδι? Στο? Και ο πιο κακοπληρωμένος από το Μαρινάκι, έτσι. Για ξανά να πεις την ερώτηση, γιατί είχαν διακοπές. Ποιος ήταν χθες στο παιχνίδι ο πιο καλός παίχτης του Ολυμπιακού στο παιχνίδι χθες, ο οποίος είχε πάρει και τα πιο πολλά λεφτά του Μαρινάκη? Το μπάς κουίζ για τον κόσμο. Ορίστε. Το μπάς κουίζ για τον κόσμο. Όχι, θα απαντήσω ρε παιδί μου. Μπορεί... Έλα, απάντησε. Ο Αραού. Φυλάκια. Δεν τι γίνεται. Έλα φίλε. Έλα, κοφιέ. Όπου καλώς τον. Λοιπόν, τα γρήγορα. Αυτός ο Έγκλης πώς έκανε 7 εκατομμύρια. Εκεί 7,5 ξέρω εγώ. Πρέπει να φοράει. Να θα μου πεις το ξέρουν τα 7, δεν ξέρω. Όχι, μάλλον φοράει το Τίμιο Σταυρό, το όρθιο, ξέρεις, κατάλαβες. Κατάλαβες ποιο ξύλο λέω, γιατί ντυμένο ξύλο είναι στο γήπεδο. Λοιπόν, είδα από το 15 και μετά, από το ενδεχόμενο 4-0 του πρώτου ημιχρόνου, μέχρι το 15 λεπτό, γιατί ξεκίνησα και έβλεπα από αυτό το λεπτό και μετά. Μια ομάδα ασυνδετή, αδούλευτη, με δύο παίχτες οι οποίοι κάνουν τη διαφορά αυτή τη στιγμή στον Ολυμπιακό, λόγω ταλέντου και λόγω ποιότητας πάστας που τους φαιριστεί. Ο ένας είναι ο Φόεν και ο άλλος είναι ο Γερμανός. Ο Μάριος. Ναι. Λοιπόν. Πάντως, να τονίσουμε ότι μπορεί το πρώτο γκολ που έφαγε η ΑΕΚ να ήταν αστείο από άποψη ότι από αράουτ γκολ είναι σπάνιο, αλλά η εκτέλεση του Μάρι ήταν καταπληκτική. Όπως και η εκτέλεση το σου του Οφόε, φοβερό. Το κορμί του το έβαλε αντίθετα, δηλαδή μιλάμε πολύ ωραία γκολ. Καθαρά αντίθετα στη ροή του παιχνιδιού οι δύο φάσεις. Με εκτέλεση στο πρώτο χρόνο, στην πρώτη σκέψη. Είχε αρχίσει η σκέψη. Και ο άλλος ο Λακαμάς ο Καρσελάτη έχασε. Καλά, τι τσάθε έκανε. Δεν είναι σίγουρο ότι είναι αυτός ο Καρσελάτη. Δεν ξέρω. Μήπως τον έχουν πάρει από την Εγκαβαρβάρα. Καταλάβες κάτι τέτοιο έχει. Πώς έχει μπερδευτεί. Τον Κεραυνό. Πώς μπερδευτήκαν οι μάνατζερ. Πώς μπερδευτήκαν, γιατί είναι λίγο από Γιαβαρβάρα αυτός. Έχει τσιμπήσει λίγο από Αρμάνι. Δεν ξέρω. Λοιπόν, τώρα για τους άλλους, τους υπόλοιπους. Λοιπόν, αυτό που εγώ είδα χθες ήταν.
Μια ΑΕΚ διψασμένη, αυτό είδα, διψασμένη για να πάρει τη νίκη, γιατί της έλειπε τόσα χρόνια χωρίς πρωτάθλημα, είναι φυσιολογικό. Και έναν Ολυμπιακό ξεζουμισμένο, με παίχτες οι οποίοι δεν έχουν καν ενδιαφέρον, δηλαδή είδα παίχτες οι οποίοι ήταν λες και παίζανε, ας πούμε, στην κάτω Μαγούλα, στην κάτω Παναγιά. Κάτι τέτοιους παίχτες έχει ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή. Και αν είναι δυνατόν, που πολλοί Ολυμπιακοί έχουν βγει, από το πριν κλείσει την εκπομπή σου τον Ιούνιο, θυμάσαι πολύ καλά Ιούλιο, που βγαίνανε κάποιοι φίλοι μας εδώ και λέγανε τα δικά τους. Λοιπόν, ότι είναι το καλύτερο υλικό στον τελευταίο χρόνο του Ολυμπιακού. Το καλύτερο οικοδομικό υλικό, ναι, από τον Τιτάνα, ναι, το έχουμε εμείς. Είναι αλήθεια αυτό. Λοιπόν, ποιος θα σου έλεγε τώρα, καλά, άκουσα και για το Λεμονί. Μόνιμος κάτοικος αυτός, όχι Θεσσαλονίκης, Καραϊσκάκη. Καλύτερα πάρτε τον εκεί πέρα, μην το διώχνετε. Αφήστε τον. Μόλις θα φέρουμε προπονητές, το ξαναδίνουμε, το ξαναπίνετε. Λοιπόν, υπήρχε ποτέ περίπτωση σε ομάδα του Κόκαλη, πρόσεξε τι σου λέω τώρα, σε ομάδα του Κόκαλη, να παίζει αυτό το άλλο του τίμινο ξύλο. Λοιπόν, αυτός ο ταξίδης στο κέντρο του Ολυμπιακού, ή να παίζει τερματοφύλακας ο Καπινό. Υπήρχε ποτέ περίπτωση αυτοί οι παίχτες να παίζανε στον Ολυμπιακό του Κόκαλη? Μα είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Ή ο Καστελά τώρα που ή τον άλλον, τον άλλο τον Μπορτιέρι που τον βάζει πάλι μέσα, δεν μπορώ να καταλάβω. Τόσο καλός είναι αυτός ο Σεμπά, τόσο παιχταράς είναι. Εντάξει, είχε κάτι παίχτες, ας πούμε, τώρα απ' έξω που έβλεπα στον μπάγκο, που έβαλε στο 82 τον Μπάρντο. Δεν έχει άλλους παίχτες. Πριτανοί, θέλω να δείτε μου πεις και οι παίχτες υπάρχουν αυτή τη στιγμή στον Ολυμπιακό για να παίξουν στο επόμενο διάστημα, Δεν ξέρω. Εγώ πάντως είδα μια ομάδα, είδα πώς να σου πω, θυμάμαι, μου θύμισε πολύ ΑΕΚ μετά τη φυγή και του, όχι του Μπαγεβίτς, του Νικολαίδη, του Τόνι Σταφεύσκη, όλων αυτών των παιχταράδων. Κάτι τέτοιο μου θυμίζει ο Ολυμπιακός. Αυτό βλέπω, αυτό μου βγάζει. Έγινε! Μου βγάζει κάτι διαφορετικό. Πρέπει να πάμε σε ειδήσεις, Σε ευχαριστώ πολύ. Μιλώ. Τα λέμε, για καλά. Μιλώ. Γρήγορα ειδήσεις λίγο πάλι μαζί. Έλα, φίλε μου. Ναι. Πάμε. Τι κάνουμε, Μέτρια, πάμε. Υγεία, ευτυχία και τίποτα άλλο. Σε ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, πρώτη φορά παίρνω, σας παίρνω από Βόρεια Εύβοια, το νέο πύργο, το χωριό μας, προσφυγικό 99% εξίδες. Δεν θα ασχοληθώ ούτε με ποδοσφαιρικά ούτε με τίποτα. Η πίκρα μας ήταν μεγάλη. Οπότε, εγώ εχθές, αυτό που είδα τα παιδάκια, τον κόσμο που χάρηκε, ευχαριστήθηκα. Ο εξής είχε μεγάλη πίκρα. Τώρα τα ποδοσφαιρικά εσείς τα ξέρετε καλύτερα. Και θα ήθελα επίσης να πω ότι βγάζω το καπέλο στους Ολυμπιακούς προχθές τη γιορτή του κυρίου Ντούντα που κράξανε όσους πήγανε να κράξουν αυτούς τους λίγους τον Ομπράντοβιτς. Αυτός είναι αθλητικός πολιτικός και εύχομαι για όλες τις ομάδες να είναι παράδειγμα και να το δούνε. Όλοι φίλαθλοι μάλλον. Αυτά είχα να πω, κύριε. Για καλά, φίλε, σε ευχαριστώ πολύ. Έλα. Ναι. Ναι, γεια σας. Γεια χαρά. Γιώργος από Γερμανία. Γεια σου, δε Γιώργος. Ολυμπιακός, σε έχω ξαναπάρει. Τι κάνεις, Γιώργος, καλά. Καλά, εσύ. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στην ΑΕΚ για το για χθες. Εδώ ήταν καλύτερη από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό. Φάνηκε, η ομάδα ήθελε αυτό που... Το ήθελε το παιχνίδι. Εγώ πιστεύω πως και αν προηγηθήκαμε με 2-0, προηγηθήκαμε γιατί... Ακούγομαι. Ναι, πολύ καλά. Προηγηθήκαμε, πιστεύω ότι ήταν συγκυριακό. Έτσι. Δηλαδή όποιος είδε το παιχνίδι, δηλαδή προηγήθηκε, ήταν, δηλαδή μην το πούμε ούτε στον παπά που λέμε. Κι όμως, και αν προηγηθήκαμε όμως, δηλαδή σου έδινε την αίσθηση ο Ολυμπιακός, ότι δηλαδή, όπως έβλεπα το παιχνίδι εγώ, δηλαδή σαν να μου έλεγε ότι δεν πίστευε ότι θα κερδίσει. Έτσι. Δεν ξέρω, αυτά που γίνονται στον Ολυμπιακό, δεν ξέρω και εσύ, θα μου πεις και αν έχω δίκιο, μου δίνει την αίσθηση ότι, δηλαδή αυτό που έγινε τώρα με το Χάση, δηλαδή ο Χάση έγινε η πρόσληψή του, ναι. Έγινε η πρόσληψή του, για να μπει η ομάδα στους ομίλους και να γίνει, δηλαδή κάτι, δηλαδή αυτή η αίσθηση μου δίνει. Δηλαδή δεν σου φαίνεται κάπως στημένο δηλαδή αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί τώρα δηλαδή αυτά που έκανε ο Χάση από τη Sporting και μετά, δηλαδή εντάξει δεν μπορεί να μην είναι ο καλύτερος προπονητής. Αλλά ρε φίλε, έχεις παίξει σε ένα επίπεδο
Έχει παίξει Champions League με δύο ομάδες, με την Άντρελεχτ, με τη Σπάρτακ Πράγας. Δηλαδή έχει κάνει πρωταθλητισμό. Δηλαδή μετά, όταν μπήκε η ομάδα από τα δύο παιχνίδια Παρτιζάν και Ριέκα, που πιστεύω έστησε κάπως καλά την ομάδα, ας πούμε. Δηλαδή μετά έκανε κάποια αλλοπρόσαλα πράγματα. Δηλαδή σαν να έλεγε ότι ξέρεις κάτι, διώξτε με. Εσύ τι γνώμη έχεις γι' αυτό? Εγώ νομίζω ότι και με τη Ρέκα και με την Παρτιζάν δεν ήταν Ολυμπιακός κάτω σπουδαίο. Απλά είχε απέναντί του κατώτερες ομάδες και κατάφερε να προκριθεί. Ναι, δεν ήταν κάτι σπουδαίο, σίγουρα και εγώ το συμφωνώ γι' αυτό. Αλλά εννοώ, δηλαδή, πώς έβλεπε τον αγώνα. Δηλαδή, αυτούς δύο αγώνες δεν τους είδε διαφορετικά. Και το στήσιμό του δεν ήταν διαφορετικό από ό,τι είδαμε μετά. Δηλαδή, σαν να ήταν ένας διαφορετικός προπονητής. Εμένα αυτή την αίσθηση μου έδωσε. Και κάτι άλλο θέλω να πω. Επειδή έχω κάποιες γνωριμίες εδώ πέρα και έχω κάποιους φίλους οι οποίοι είχαν κάποιες διασυνδέσεις με μάνατζερ και τον Μπόλτο Κουτσουλιάκο, αυτός είναι ελληνικής καταγωγής. Δηλαδή ο κόσμος να μην πιστεύει δηλαδή, τα ποσά που ακούγονται για Ρέτσο, για αυτόν τον Βέλγο τώρα, ναι, δηλαδή, Όγγελς, ναι. Τον Έγκελς, δηλαδή αυτά τα πράγματα δεν υπάρχουν αυτά τα ποσά, όχι μόνο στην Ελλάδα. Και αυτά τα ποσά τώρα που λένε ας πούμε για τον Νεϊμάρ που δοθήκανε έτσι. Δηλαδή μην ο κόσμος ας ανοίξει λίγο τα μάτια του και ας κοιτάξει τι γίνεται έτσι. Ότι γίνεται στο ποδόσφαιρο ξέπλυμα χρήματος. Δεν υπάρχουν αυτά τα ποσά να δίνονται. Αυτό έχω να πω. Σε ευχαριστώ πολύ. Χαιρετίσματα και θα τα πούμε. Για χαρά φίλε, για χαρά. Έλα. Ναι. Έλα. Έλα ρε. Ο καθένας θέλει να ζήσει την αυταπάτητα όμως αυτή τη ζωή. Όλοι έχουμε μια αυταπάτη, είπε του φίλου πριν. Κάθε μισό λεπτό να διαβάσω ένα μήνυμα που μόλις τώρα ήρθε. Λέει Γιώργο, εγώ είμαι φόλα Ολυμπιακός. Θα πιστέψεις κάτι που θα σου πω? Στο τρίτο γκολ της ΑΕΚ πανηγύριζα. Και ξέρεις γιατί? Διότι αν κερδίσαμε θα κουκουλωνόταν πάλι η ανυπαρξία μας. Και αυτό θα μας έκανε μεγαλύτερο κακό. Απλά θα έδινε μια παράταση ζωής νομίζω εγώ για λίγο πάλι. Με όλες τις παραμέτρους που ισχύουν. Λοιπόν, αδελφέ μου, ο ΠΑΟΚ για πρώτη φορά φέτος μου άρεσε με τα Γιάννη. Τον είδες? Ναι, μου άρεσε με τα Γιάννη. Λοιπόν, στο πρώτο ημίχρονο, ειδικά συνδυαστικό ποδόσφαιρο, καλό, καλά τρεξίματα. Πολύ βελτιωμένο σύγκριση με τα προηγούμενα παιχνίδια. Τηρουμένη των αναλογιών. Και μικρό το σκορ, μπορούσε μεγαλύτερο. Ναι, μα αφού το είδες, θα το κατάλαβες ότι δεν σου έδωσε την αίσθηση ότι κάποια στιγμή ότι κινδυνεύει. Όχι. Ακόμα και με το 1-0, ρε παιδί μου. Όχι. Είχε την υπεροχή, είχε επιβληθεί. Το Ζαμπράνο πίσω πώς τον είδες? Άσε να το δούμε και κάποιες άλλες στιγμές. Ναι ρε παιδί μου, αλλά σε πρώτη φάση πώς τον βλέπεις? Πήγαν πολύ καλά τα χαφ. Μα σου έχω ξαναπεί ότι αυτοί όταν θα δέσουν και θα είναι και στη φυσική κατάσταση που πρέπει, είναι πολύ δύσκολο για την ΑΕΚ με δεδομένο ότι θα περάσει να αντέξει μέχρι το Μάιο. Γιατί η ΑΕΚ είναι ο αντιπαλός μας φέτος για το πρωτάθλημα, κανένας άλλος. Στο είχα πει τις προάλλες, θυμάσαι που στο είχα πει, ότι έχουν και αυτή η ομάδα, αλλά νομίζω ότι είμαστε ένα κλικ παραπάνω, ας πούμε. Έχουμε αυτό το πλεονέκτημα φέτος, ότι παίζουμε ένα μάτς τη βδομάδα εμείς. Και όταν θα δέσουν όλοι αυτοί μαζί, θα είναι λίγο δύσκολο το έργο. Το θέμα είναι άλλο. Θα μπορέσει να δει να φέρει η βόλτα το Μελισσανίδη ή θα γίνει το αντίθετο? Εκεί είναι όλο το θέμα. Κοίτα να δεις, ναι, το έχω σκεφτεί αυτό. Α, μπράβο. Αλλά επαναλαμβάνω, όσο και να γίνει, να σου πω μια ξυπνητζίδικη σκέψη. Ναι. Περιμένω να δω τη διαιτησία μέσα στο Καραϊσκάκι, σε τρεις αγωνιστικές. Ναι, ναι. Εναντίον του, παίζει Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Θέλω να δω εκεί πέρα η διαιτησία πώς θα γίνει το παιχνίδι. Τι έργο θα δούμε ας πούμε. Το περιμένω αυτό πολύ. Όσον αφορά για το χθεσινό μάτς, άκουσα κάποιους φίλους του Ολυμπιακού που είπαν λέει θα τα δει ο πρόεδρος, θα φέρει Μυραλά, θα φέρει το ένα, θα φέρει το άλλο. Άκρα έχουν δει ότι δεν υπάρχουν στον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός κουράζει στο ελληνικό πρωτάθλημα. Το θέμα είναι ότι δέχεται γκολ, έχει φάει ήδη 6 σε 4-5 αγωνιστικές. Δεν υπάρχει αρχή και τέλος στο αμυντικό κομμάτι αυτής της ομάδος. Το θέμα δεν είναι να πάρει κάποιον για να βελτιώσει μπροστά το παιχνίδι. Το θέμα είναι ότι πίσω δεν υπάρχει τίποτα. Τι κάνω λάθος? Μα αυτό έχει φανεί από την αρχή. Δηλαδή, φαντάσου τώρα, ας πούμε, θα πεις δεν είναι αυτό το δεδομένο της χρονιάς, αλλά σκέψου τώρα την Τετάρτη,
τον Κουαδράδο και τον άλλο, το Βραζιλιάνο που ήταν στην Μπάγερν, πώς το λένε, που πήγε τώρα στη Γιουβέντους. Το Μαυρούκο, ε. Δεν πήρε εδώ ένα αριστερό εξτρέμ. Εγώ θυμάμαι ότι πήρε, να πούμε, τον, από την Παρίσι Σερμέν. Ένα χαφ. Καλό χαφ, αυτός. Ένας αλαπάκος, πολύ καλό. Ακριβώς, το Μαντουιντή τον πήρε. Αριστερό που πήρε να την πάγει. Έλα μωρέ, ένα Βραζιλιάνο που έπαιζε στη... Α, ο Κώστα. Ο Κώστα. Ναι, ναι, ναι. Ο Κώστα. Σκέψου τώρα, Κουαδράδο Κώστα θα τους φυλάει. Ή ο Κούτρης και ο Φιγκέιρας και ο Μαρ. Δηλαδή, θεωρητικά μπορεί να έρθει και 0-0. Δεν λέμε τώρα, ένα 0, να μην μπαίνει μπάλα. Αλλά θεωρητικά με αυτό που έχουμε δει, τι θα δουν τα μάτια μας την Τετάρτη το βράδυ. Το φαντάζεσαι. Λοιπόν, έλα. Σε ευχαριστώ πολύ, ρε. Για χαρά. Έλα, φίλε. Καλησπέρα, Βασίλης Οικονομάκος. Έλα, κύριε Οικονομάκο, για να έρθει μετά και ο επόμενος. Πάμε. Τι έγινε. Τι να γίνει. Χτες έριξα δύο μανίκια. Ένα που έβγαλα τη Μέρκελ πρώτη και ένα που έβαλα του ΑΕΦΤ τρίτο στη Βουλή στη Γερμανική. Μάλιστα. Αυτά είχα να πω. Έγινε, σε ευχαριστούμε πολύ. Για χαρά. Έλα. Εγώ. Εσύ. Λοιπόν, γεια σου Γιώργο. Γεια. Ακούω την εκπομπή σου, δεν σε έχω πάρει ποτέ τηλέφωνο άλλη φορά, πρώτη φορά είναι. Λοιπόν, ο λόγος που σε πήρα, ξέρεις, είναι οι ακροατές, αυτά που λένε δηλαδή, οι ακροατές σου. Λοιπόν, οι τύποι είναι κουκουρούκου, οι περισσότεροι, να σου πω την αλήθεια. Του ενός δεν του αρέσει ο Μαρινάκης. Του ενός δεν του αρέσει τα λεφτά που βάζει ο Μαρινάκης. Ή δεν ξέρω, τα λεφτά που βάζει ο Μαρινάκης. Του αλλού δεν του αρέσει ο Μαρινάκης γιατί του χαλάει την ομάδα, λέει. Κατέστρεψε τον Παναθηναϊκό ή την ΑΕΚ, ξέρω εγώ, διάφορα τέτοια. Ο άλλος να φύγει ο Μαρινάκης, ο άλλος να φύγει ο ένας, ο άλλος να φύγει ο άλλος. Και μέσα σε όλα αυτά, το ωραίο παιχνιδάκι της διαιτησίας, ΕΠΟ, ιστορίες, δυσιδαιμονίες δηλαδή, κουταμάρες. Λοιπόν, φίλε Γιώργο, τα πρωταθλήματα τα παίρνουν οι παίκτες. Ούτε η ΕΠΟ, ούτε κανένας. Ο Ολυμπιακός έπαιρνε τα πρωταθλήματα με 20 πόντους διαφορά. Με παιχταράδες. Γιατί οι παιχταράδες που γνωρίζουν στον Ολυμπιακό, οι άλλες ομάδες δεν μπορούσαν να τους μιλήσουν. Όχι να τους αγοράσουν, να τους μιλήσουν. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός είναι μαγαζί γωνίας, το λέω εγώ. Θα σε πάρω ξανά τηλέφωνο στη φιέστα του πρωταθλήματος. Εγώ πιστεύω ότι θα το πάρει ο Ολυμπιακός. Με τις παιχταράδες που έχει. Θα σου πω για ποιο λόγο το πιστεύω, έτσι. Λέω με τους παίκτες που έχει. Με αυτούς τους παίκτες που έχει, ναι, με αυτούς. Εγώ θεωρώ ότι είναι καλή παίκτη. Ωραία, δεν συνέχισε. Εγώ το θεωρώ αυτό, έτσι. Ναι, 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 κατάλαβα. Μπορεί να σου πει. Είναι ότι... δική σου άποψη. Μπράβο, η δική μου. Να, για εγώ μιλάω. Δεν μπορώ να πω τη δική σου του άποψη. Ναι, ναι, ναι. Η άποψή μου λοιπόν ποια είναι, ότι με μια ορθολογική διαχείριση του υλικού, γιατί ο Χάση ήταν άστο καλύτερα, ο άνθρωπος είναι κουκουρούκου. Έτσι, με μια ορθολογική διαχείριση του υλικού και με μία-δύο προσθήκες που θα κάνουμε τον Ιανουάριο, φαντάζομαι, θα πάρει το πρωτάθλημα περίπατο. Και ας τους άλλους να λένε για ΕΠΟ και Σταβίδη και τον ένα και τον άλλο. Ο Ολυμπιακός είναι μαγαζί γωνιά, φίλε. Αυτό το ξέρουν όλοι. Χρήμα υπάρχει πολύ και το χρήμα το βάζει ο Μαρινάκης. Αυτό έχει σημασία. Λοιπόν, εγώ θέλω να τους πω να μην βγάζουν πολύ γλώσσα γιατί στο τέλος θα πικραθούν. Και αυτή τη φορά δεν θα έχουν να πούνε διαιτησίες και τέτοια ή ΕΠΟ. Έτσι. Λοιπόν, εγώ θα σε ξαναπάρω, Γιώργη μου. Έγινε. Σε ευχαριστώ πολύ. Αρέσει και ακούω την εκπομπή σου, την γουστάρω. Εντάξει. Έγινε, ακούω φίλε. Ακούω κουκουρούκου. Τι να κάνω, ρε φίλε. Γεια λοιπόν, χαρά. Καλό βράδυ, να σε γεια καλά, σου, κουκουρούκου μου. Γεια χαρά. Έλα. Ρε, κουκουρούκου. Πιαστείτε όλοι χέρι-χέρι με τα μαντήλια και να τραγουδήσετε. Πού να ανεβείτε πάνω στην καστρά, δεν χαμηλή για να πέσετε. Ανεβείτε πάνω στο σεφ. Έχετε για βρυσούλες. Έτσι να τραγουδήσετε. Ναι, να, στο μαντήρι να το πιάνετε κι εσείς. Εγώ στο μαντήρι, άσε μην διάλυσε εσύ. Περίμενε γιατί είσαι βέγκος κι εσύ. Τρέχεις. Όπως τρέχουν οι δικοί μου οι βάζελοι, έτσι τρέχεις κι εσύ. Περίμενε λίγο. Κάτσε λίγο. Κάτι περιμένω και θα σου πω αν έχει πλήρης καταστροφή, αν θα διαλυθώ, εάν ή πάρε πάνω μου. Κάνε λίγο υπομονή, λίγο υπομονή. Και βασικά στους δικούς μου. Εκεί στην πιάτσα, τα Τρίκαλα, στη Γαριβάλδη, πώς τη λένε εκείνη την οδό εκεί που είναι η πιάτσα εκεί. Στους πράσινους λύκους όλους. Στον Χρήστο και στην παρέα του.
υπομονή, κάτι περιμένω. Μην με ρωτήσετε τι, μην με πάρετε τηλέφωνο και τέτοια. Λοιπόν, Γιώργο, τι κάνεις. Κατεχάκι 10 λεπτά, Χίλτον 19. Λέει πινακίδα εδώ, πριν τον ΟΤΕ. Κατέβασμα κηφισίας. Κατέβασμα κηφισίας. Κατεχάκι 10 λεπτά και το Χίλτον 19. Άρα έχουμε τράφικ. Όσοι κατεβαίνετε για downtown. Λοιπόν, δεν μου λες το μαντήλι που θα πιαστείτε όλοι μαζί σαν μεταξωθώ. Δημητράκη για να κόψω. Βάζελη και κόκκινη. Έλα να σου πω κάτι, ναι. Γεωργάκη. Ναι. Λοιπόν, βασικά στο Δημητράκη το Γιανακόπουλο, μέσω εσένα όμως. Γιατί ξέρω ότι ακούει. Και οι ακούνε και πολλοί δικοί του άνθρωποι. Και μαγνητοφωνούνται οι εκπομπές. Άλλωστε παίρνει τώρα αυτά τα γιουμπι-γιουμπι, ντουμπι-ντουμπι, πώς τα λένε. Εχθές μίλαγα με Αμερική. 3/4 πρώτη φορά, ακούς. Ναι. Μέσω, πώς το λένε αυτή τη διαδικασία που μιλάς ελεύθερα, χωρίς χρέωση. Viper, ξέρω εγώ. Το Viper, μίλαγα με, ο Bill by Taxi μίλαγε. Μιλάει με Viper ή με Viper. Με Viper μίλαγε με το Miami και την Καλιφόρνια εκεί, τον αρχηγό, τον Χριστάκη, τον Τσικέλη, τον παιχταρά μου, την πανάθα μου. Που χειρουργεί μέσα στο αμερικανικό ναυτικό στο χειρουργείο για καπελάκι φοράει το, ένα πώς το λένε παραλλαγής αυτό που έχουν οι χειρούργοι με το τριφύλι. Κατάλαβες. Λοιπόν, Δημητράκη Γιανακόπουλε, του χρόνου λοιπόν παίρνεις πάλι τον Ντάμπ και παίρνεις καπάκι και το Champion League, το 7ο. Ε, και τι έγινε. Και τι έγινε, ο αντίπας, ο Βαγγέλης, πεπερνητικά, ο Βαγγέλης κλείσα τηλέφωνα. Λοιπόν, και τι έγινε, ρε Δημητράκη Γιανακόπουλε. Λοιπόν, τα μάτια είναι μια φουλά αιμορραγή, δεν τη σκέφτεσαι, τη σκέφτεται ο Bill by Taxi. Και δεν τη σκέφτεσαι εσύ ο ίδιος, που φεύγουν τα εκατομμύρια. Και πώς το λέω, απόκριση αρχή. Λοιπόν, και φεύγουν τα εκατομμύρια από την τσέπη σου. Πήγαινε την παλίτσα, πάρε την παλίτσα, μπα μέσα στο ΗΠΑ τη συνταγή. Δύο χρόνια να βγεις, να πάρεις τα εργαλεία και να πάρεις το πρωτάθλημα, το όλοι είναι για τα τσίρκουλα. Τα είδες εχθές το βράδυ, Δημητράκη Γιανακόπουλε. Χτύπαμε Γιάννη να, όπως το λένε, βάσα Τούρκο να γεμίσω είναι. Και οι δυο τους. Και ο Ολυμπιακός και ΑΕΚ. Λοιπόν, δυο πρωταθλήματα να πάρεις ερή, αμέσως δεν φάρισες. Κάνε μια έτσι. Άστο τώρα, εντάξει, πήραμε. Έχουμε πληγή, κολυμπάμε από τις κούπες. Από το μπάσκετ και πώς θα λένε. Και στα ευρωπαϊκά και του χρόνου αν κάνε στην άκρη. Και τι άμα δεν πάρω τον μπάσκετ του χρόνου και τι έγινε. Ενώ άμα πάρεις την ταπλάρα και κάνεις δεύτερη ταπλάρα, τρίτη ταπλάρα, τέταρτη ταπλάρα, ξέρεις εσύ Δημητράκη Γιανακόπουλε, από τα 5, 6, 7 σερί. Λοιπόν, αν λοιπόν φίλε, κάποτε τότε το 79 ο πατέρας σου, όχι 79, συγγνώμη, μετά από κάποια χρόνια που τη ζήτησε, Δημητράκη μου, τη ζήτησε από τους Βαρδίδες και του ζητήσανε τότε 30 εκατομμύρια δολάρια, 100 εκατομμύρια δραχμές και χωρίς την παιανία, Δημητράκη. Και χωρίς την παιανία. Λοιπόν, τώρα εσύ, έτσι, δεν έχεις, αυτή δεν υπάρχει, λένε όλοι ότι έχουν φύγει, έχουν καταλήψει, δεν επανέρχεται η οικογένεια. Λοιπόν, θα κάνεις τον μπράβλε βεντάκο μου, έτσι, και θα δεις τι θα έχει να γίνει. Θα έχει 65.000 το, άκου το, Δημητράκη Γιανακόπουλε, άκου τη συνταγή, στο λέει ο Πιλ, που βλέπει την πανάθα του πάνω από 60 χρόνια. Λοιπόν, θα είναι το ΆΚΑ με 70.000, γιατί θα μπουν τουλάχιστον 5.000 καθίσματα, και το ΆΚΑ θα είναι και αυτό μικρό, δεν θα χωράνε 20.000. Στο λέω, θυμίσου την ώρα και τη στιγμή. Είναι, πόσο έχουμε, 25 Σεπτέμβρη του 17. 17 και 33 η ώρα. Γράφτο να το θυμάσαι. Κατεχάκι, 10 λεπτά, Χίλτον 19. Μπίλι, πίσω από την κλίση. Έτσι. Δεν κλείνω. Έχεις τηλέφωνο. Τι εννοείς. Εκεί τώρα που μιλάς, έχεις άλλο τηλέφωνο ή μόνο αυτό. Έχω. Μπράβο. Πάρε τηλέφωνο το Δομοκαίδιο και πες ελάτε να με αποχιάσετε. Λοιπόν.
Ελάτε να μου αποχιάσετε, μπε. Να τα βάζετε στο YouTube, να ακούτε οι πανάτες, να παίρνετε πάνω σας, γιατί μόνο... Έγινε! Άντε στο καλό αγόρι, μάτι κοιμαστικά. Έλα, πήγαινε, θα με τσερλάουν οι άλλοι. Έλα, για καλά, για καλά. Έλα, φίλε. Χαίρετε. Χαίρετε. Είμαι ο Νίκος, φίλος του Ολυμπιακού. Ναι. Καταρχήν, για χθες θα μιλήσω για το ντέρμπι και γενικά για το κλίμα με τον προπονητή. Ναι. Ο κύριος Μαρινάκης πάντως επένδυσε και είπε θα κάνει προγραμματισμό με τον κύριο Χάση του τιμόνια, έτσι. Mm-hmm. Με την πρώτη καταρπακιά τον διώχνει και φέρνει... Εντάξει, δεν είναι η πρώτη καταρπακιά. Εντάξει. Είναι σοβαρή καταρπακιά, εντάξει. Σοβαρή, εντάξει, ναι, δεν λέω, αλλά... Πες πάνω, το πρόβλημα είναι ότι ο προγραμματισμός έγινε με αυτόν. Σοβαρή με τον τρόπο που έγινε, έτσι. Ναι, 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 σίγουρα. Η ανατροπή ήταν, ναι. Και τώρα φέρνει το λιμονί, δεν ξέρω. Δεν πιστεύω ότι θα παίξει το ποδόσφαιρο, γιατί έχουν περάσει οι κύριοι, έχει μείνει πίσω ο κύριος Λιμονής σε σχέση με άλλους προπονητές. Λοιπόν. Σε ακούμε, σε ακούμε. Α, λοιπόν. Γιατί έχω και κάποιον άλλο φίλο πίσω στη γραμμή, γι' αυτό. Άμα ο κύριος Μαρινάκης έδινε πριν 2 χρόνια αυτό τον προγραμματισμό και τα λεφτά στον κύριο Σίλβα, τι θα γινότανε. Θέλω τι να σου πω. Υποθετικό να το ξέρω εγώ. Να πω. Για μένα ο κύριος Σίλβα ξέρω ήταν καλύτερος προπονητής και αν θυμάσαι έφυγε για αυτόν τον λόγο. Ότι... Ναι, γιώσαμε τα αγάπες. Άφησε να νοηθεί μάλλον ότι έφυγε. Γιατί δεν υπήρχε μεταγραφική πόρη. Ακριβώς. Και βασικά σακούθηκε και με τον κύριο Σάβα. Εντάξει, ναι. Δεν ξέρω. Και πώς βλέπεις την επιστροφή του Τάκη στο λιμάνι, θα ήθελα και αυτό. Κοίταξε, ο Τάκης μετά το θάνατο του Μπιθικότσι είναι ο μοναδικός έδρας στην Ελλάδα. Πισωγυρίσματα, φίλε. Πισωγυρίσματα. Εντάξει, τι να πω. Έγινε, ρε. Σε ευχαριστώ πολύ. Γεια χαρά. Έλα. Ναι, εδώ είμαι. Εσύ είσαι φίλε μου. Γεια χαρά. Γεια. Χρόνια πολλά έχω να μιλήσουμε. Πήρα τώρα την ευκαιρία του τηλεφωνήματος του Bill Paytax. Ναι. Με τον Bill Paytax, ας με βγαίνει για να σπάμε πλάκα τώρα. Ήταν λέει σοβαρά αυτό που λέει. Και σοβαρά, και σοβαρά και για πλάκα. Ανάμειχτα. Πιστεύω όμως ότι αυτή η πλάκα και... Γιατί σαν τον Μπιλ ήταν και άλλοι πολλοί τέτοιοι που λάγανε συνάδα τότε και μας καταδύσανε εδώ πέρα. Και είναι κρίμα ενώ ο Παναθηναϊκός πεθαίνει κάθε μέρα και περισσότερο να βγαίνει τώρα ο Μπιλ Τάξη και να μας δουλεύει. Καλό είναι αυτός και αυτοί οι οποίοι μας φέρνουν σε αυτή τη δουλειά. Αυτά που λέει ο Μπιλ είναι τα θέλω του. Ορίστε. Αυτά που λέει ο Μπιλ είναι τα θέλω του. Βεβαίως. Αγαπάει την ομάδα, θέλει κάποια πράγματα και βγαίνει και λέει. Ναι, αλλά τώρα. Παιδάκι, αυτή όμως η νοοτροπία μας οδήγησε εδώ. Δηλαδή, να θέλεις κάτι που να είναι και έστω και κατά λίγο εφικτό. Άμα είναι εντελώς ανέφικτο, τι να μας λέει. Μα, 5 και 10 τη... Αυτά λέει και ο Σαριδάκης τότε. Το θυμάμαι στην ΕΡΑ. Με το Σαριδάκη, ένα δημοσιογράφο. Το θυμάμαι. Και λέγανε τα ίδια πράγματα. 70.000 μέσα και άλλοι τόσοι απ' έξω. Παναθηναϊκός μαγαζί γωνία, κανείς δεν τον παίρνει. Ποιο μαγαζί γωνία. Έτσι που τον καταντήσανε αυτοί και όμοιοι του. Θέλανε να φύγει, λέει ο Βαρδινογιάννη, να έρθει ποιος. Ο κανένας. Τι είναι αυτά που λέει, δεν ντρέπεται που λέει αυτά τα πράγματα. Και πειράζει, μπορεί να πειράσει και ένα πιο χαζό και από αυτό να που λέει ο λόγος. Ας σταματήσει. Να σταματήσει, να πάψει να μην ασχολείται με τον Παναθηναϊκό. Αυτός κάνει κακό. Και ούτε και στο κήπεδο πηγαίνει. Λοιπόν, φτάνει, χορτάσαμε πια από τέτοια πράγματα. Θέλουμε σοβαρούς ανθρώπους. Η εξέδρα να καθαρίσει. Να μην αυτοί μπορεί να προσφέρουν πραγματικά. Όχι αυτοί που κοροϊδεύουν και τα βγάλουν μεροκάματα κτλ. Αυτά έχω να πω. Έγινε φίλε, σου ευχαριστώ πολύ. Για χαρά. Για χαρά. Το ξέχασα. Αύριο δεν υπάρχει εκπομπή. Έχουμε απεργία. Έχει απεργία η ΕΣΥΑ.
απαντήσω, ρε παιδί μου. Μπορεί... Έλα, απάντησε, απάντησε, απάντησε. Ο Αραού. Φυλάκια. Τι γίνεται, δεν τι γίνεται. Έλα, φίλε. Έλα, Χωριέ. Όπου καλώς. Λοιπόν, τα γρήγορα. Αυτός ο Έγκλης πώς έκανε, 7 εκατομμύρια. Εκεί, 7,5 ξέρω εγώ. Πρέπει να φοράει. Να θα μου πεις, το ξέρουν τα 7, δεν ξέρω. Όχι, μάλλον φοράει το Τίμιο Σταυρό, το όρθιο, ξέρεις, κατάλαβες. Κατάλαβες και ο ξύλο, λέω, γιατί ντυμένο ξύλο είναι στο γήπεδο. Λοιπόν, είδα από το 15 και μετά, από το ενδεχόμενο 4-0 του πρώτου ημιχρόνου, μέχρι το 15 λεπτό, γιατί ξεκίνησα και έβλεπα από αυτό το λεπτό και μετά. Μια ομάδα ασυνδετή, αδούλευτη, με δύο παίχτες οι οποίοι κάνουν τη διαφορά αυτή τη στιγμή στον Ολυμπιακό, λόγω ταλέντου και λόγω ποιότητας πάστας ποδοσφαιριστή. Ο ένας είναι ο Φόεν και ο άλλος είναι ο Γερμανός. Ο Μάριος. Ναι. Λοιπόν. Πάντως, να τονίσουμε, μισό λεπτό, να τονίσουμε ότι μπορεί το πρώτο γκολ που έφαγε η ΑΕΚ να ήταν αστείο από άποψη ότι από αράουτ γκολ είναι σπάνιο, αλλά η εκτέλεση του Μάρι ήταν καταπληκτική. Όπως και η εκτέλεση το σου του Οφόε, φοβερό. Το κορμί του το έβαλε αντίθετα, δηλαδή μιλάμε πολύ ωραία γκολ. Καθαρά αντίθετα στη ροή του παιχνιδιού οι δύο φάσεις. Με εκτέλεση στο πρώτο χρόνο, σε πρώτη σκέψη. Είχε αρχή σκέψη. Και ο άλλος ο Λακαμάς ο Καρσελάτη έχασε. Καλά, τι τσάθε έκανε. Δεν είναι σίγουρο ότι είναι αυτός ο Καρσελάτη. Δεν ξέρω. Πώς τον έχουν πάρει από την Εγκαβαρβάρα. Καταλάβες κάτι τέτοιο έχει. Πώς έχει μπερδευτεί. Τον Κεραμνό. Πώς μπερδευτήκαν οι μάνατζερ. Πώς μπερδευτήκαν. Γιατί είναι λίγο από Γιαβαρβάρα αυτός. Έχει τσιμπήσει λίγο από Αρμάνι. Δεν ξέρω. Λοιπόν, τώρα για τους άλλους, τους υπόλοιπους. Λοιπόν, αυτό που εγώ είδα χθες ήταν. Μια ΑΕΚ διψασμένη, αυτό είδα, διψασμένη για να πάρει τη νίκη, γιατί της έλειπε τόσα χρόνια χωρίς πρωτάθλημα, είναι φυσιολογικό. Και έναν Ολυμπιακό ξεζουμισμένο, με παίχτες οι οποίοι δεν έχουν καν ενδιαφέρον, δηλαδή είδα παίχτες οι οποίοι ήταν λες και παίζανε, ας πούμε, στην κάτω Μαγούλα, στην κάτω Παναγιά, κάτι τέτοιους παίχτες έχει ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή. Και αν είναι δυνατόν, που πολλοί Ολυμπιακοί έχουν βγει, από το πριν κλείσει την εκπομπή σου τον Ιούνιο, θυμάσαι πολύ καλά Ιούλιο, που βγαίνανε κάποιοι φίλοι μας εδώ και λέγανε τα δικά τους. Λοιπόν, ότι είναι το καλύτερο υλικό σαν τελευταία χρόνια στο Ολυμπιακό. Το καλύτερο οικοδομικό υλικό, ναι, από τον Τιτάνα, ναι, το έχουμε εμείς. Είναι αλήθεια αυτό. Λοιπόν, ποιος θα σου έλεγε τώρα, καλά, άκουσα και για το Λεμονί, μόνιμος κάτοικος αυτός, όχι Θεσσαλονίκης, Καραϊσκάκη. Καλύτερα πάρτε τον εκεί πέρα, μην το διώχνετε, αφήστε τον. Μόλις θα φέρουμε προπονητές, το ξαναπαίρνετε. Λοιπόν, υπήρχε ποτέ περίπτωση σε ομάδα του Κόκαλη. Πρόσεξε τι σου λέω τώρα. Σε ομάδα του Κόκαλη να παίζει αυτό το άλλο του τίμινο ξύλο. Λοιπόν, αυτό ο ταξίδι στο κέντρο του Ολυμπιακού ή να παίζει τερματοφύλακα ο Καπινό. Υπήρχε ποτέ περίπτωση αυτοί οι παίχτες να παίζανε στον Ολυμπιακό του Κόκαλη? Μα είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Ή ο Καστελά τώρα που είδα, ή τον άλλο τον Μπορτιέρη που τον βάζει πάλι μέσα. Δεν μπορώ να καταλάβω. Τόσο καλό είναι αυτό ο Σεμπά, τόσο παιχταρά είναι. Εντάξει, είχε κάτι παίχτη, ας πούμε, τώρα απ' έξω που έβλεπα στον μπάγκο, που έβαλε στο 82 τον Μπάρντο. Δεν έχει άλλους παίχτες. Πριτανοί, θέλω να δείτε μου πεις τι παίχτες υπάρχουν αυτή τη στιγμή στον Ολυμπιακό για να παίξουν στο επόμενο διάστημα, Δεν ξέρω. Εγώ πάντως είδα μια ομάδα, είδα πώς να σου πω, θυμάμαι, μου θύμισε πολύ ΑΕΚ μετά τη φυγή και του, όχι του Μπάγεβιτς, του Νικολαίδη, του Τόνι Σταφεύσκη, όλων αυτών των παιχταράδων. Κάτι τέτοιο μου θυμίζει ο Ολυμπιακός. Αυτό βλέπω, αυτό μου βγάζει. Έγινε! Μου βγάζει κάτι διαφορετικό. Πρέπει να πάμε σε ειδήσεις, Σε ευχαριστώ πολύ. Μιλώ. Τα λέμε, για χαρά. Γρήγορα ειδήσεις λίγο πάλι μαζί. Έλα, φίλε μου. Ναι. Ναι. Πάμε. Τι κάνουμε? Μέτρια, πάμε. Υγεία, ευτυχία και τίποτα άλλο. Σε ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, πρώτη φορά παίρνω, σας παίρνω από Βόρεια Εύβοια. Το νέο πύργο, το χωριό μας, προσφυγικό 99% εξίδες. Δεν θα ασχοληθώ ούτε με ποδοσφαιρικά ούτε με τίποτα. Η πίκρα μας ήταν μεγάλη. Οπότε εγώ εχθές αυτό που είδα τα παιδάκια, τον κόσμο που χάρηκε, ευχαριστήθηκα. Ο εξής είχε μεγάλη πίκρα. Τώρα τα ποδοσφαιρικά εσείς τα ξέρετε καλύτερα.
Και θα ήθελα επίσης να πω ότι βγάζω το καπέλο στους Ολυμπιακούς προχθές τη γιορτή του κυρίου Ντούντα, που κράξανε όσους πήγανε να κράξουν αυτούς τους λίγους τον Ομπράντοβιτς. Αυτός είναι αθλητικός πολιτικός και εύχομαι για όλες τις ομάδες να είναι παράδειγμα και να το δούνε. Όλοι φίλαθλοι μάλλον. Αυτά είχα να πω, κύριε. Για καλά, φίλε, σε ευχαριστώ πολύ. Έλα. Ναι. Ναι, γεια σας. Γεια χαρά. Γιώργος από Γερμανία. Γεια σου, δεν Τζόρτζ. Ολυμπιακός, σε έχω ξαναπάρει. Τι κάνεις, Γιώργο, καλά. Καλά, εσύ. Δεν θέλω να δώσω συγχαρητήρια στην ΑΕΚ για το για χθες. Εντάξει, ήταν καλύτερη από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό. Φάνηκε, η ομάδα ήθελε αυτό που το ήθελε το παιχνίδι. Εγώ πιστεύω πως και αν προηγηθήκαμε με 2-0, προηγηθήκαμε γιατί... Ακούγομαι. Ναι, πολύ καλά. Προηγηθήκαμε, πιστεύω ότι ήταν συγκυριακό. Έτσι, δηλαδή όποιος είδε το παιχνίδι, δηλαδή προηγήθηκε, ήταν, δηλαδή μην το πούμε ούτε στον παπά που λέμε. Κι όμως, και αν προηγηθήκαμε όμως, δηλαδή σου έδινε την αίσθηση ο Ολυμπιακός, ότι δηλαδή, όπως έβλεπα το παιχνίδι εγώ, δηλαδή σαν να μου έλεγε ότι δεν πίστευε ότι θα κερδίσει, έτσι. Δεν ξέρω, αυτά που γίνονται στον Ολυμπιακό, δεν ξέρω και εσύ, θα μου πεις και αν έχω δίκιο, μου δίνει την αίσθηση ότι, δηλαδή αυτό που έγινε τώρα με το Χάση, δηλαδή ο Χάση έγινε η πρόσληψή του, ναι. Έγινε η πρόσληψή του, για να μπει η ομάδα στους ομίλους και να γίνει, δηλαδή κάτι, δηλαδή αυτή η αίσθηση μου δίνει. Δηλαδή δεν σου φαίνεται κάπως τιμένο, δηλαδή αυτό. Δεν έχει σημασία εμένα, δεν με ενδιαφέρει αν νίκησε η ΑΕΚ, νίκαγε και τα παλιά χρόνια. Αλλά τα πρωταθλήματα τα παίρνει ο Ολυμπιακός. Ελήφθη απόφαση από ψηλά, βλέπω εγώ και μυρίζομαι, ότι ο Ολυμπιακός θα παίρνει ή στο γήπεδο πρωτάθλημα ή δεν θα το παίρνει ποτέ, ειδικά με αυτή την ομάδα που έχει. Αυτό εμένα με ενδιαφέρει και είμαι άκρος αισιόδοξος. Τώρα θα μου πεις και δικαίως, μα η ΕΠΟ νίκη στους δύο, Μαρινάκη και Σαββίδη. Ποιος από τους δύο θα το πάρει, πιστεύω εγώ. Όχι Μαρινάκη και Σαββίδη. Μιλισανίδη, με συγχωρείς. Πιστεύω εγώ θα το πάρει ΑΕΚ, ναι, γιατί. Γιατί σε σχέση με τον ΠΑΟΚ έχει καλύτερη ομάδα μόνο γι' αυτό. Αλλιώς έχουν κάνει συμφωνία και οι δύο και έχουν πει, φίλε, όποια παίξει καλύτερα από εμάς θα το πάρει. Τον Ολυμπιακό τον έχουν θάψει. Τι εννοώ? Εάν συνέβαινε ο χθεσινός αγώνας με τα προηγούμενα χρόνια, και το ξέρεις καλά εσύ αυτό, στην καρδιά εμένα και εσένα, γιατί εκεί μπορούμε να ορκιζόμαστε εμείς που υποφέρει και την αγαπάμε. Η ΑΕΚ θα είχε φάει 3 κόκκινες, 3 πέναλτι και θα είχε νικήσει ο Ολυμπιακός. Αυτό για μένα είναι σημαντικό, το έχω συζητήσει με φίλους και με μυαλό και χωρίς μυαλό και συμφωνούν οι πάντες. Αργά ξυπνήσατε. Και εσύ και οι φίλοι σου. Κάλιο αργά, ο Μελισανίδης πρόσεξες τι είπε. Αφήστε τις ηγεσίες των ομάδων και ασχοληθείτε με τους πρωταγωνιστές. Αυτή είναι κουβέντα μεγάλου Αλεξάνδρου. Ξέρεις γιατί το είπα αυτό? Ναι. Γιατί τα 2-3 προσεχή χρόνια δεν θα υπάρχουν ομάδες, θα υπάρχουν μόνο διοικήσεις. Συμφωνώ. Το κατάλαβες, πάει αλλού το κόλπο, πάει αλλού το έργο. Άργησες όμως να απελευθερωθείς και εσύ από το φόβο που είχες στον Ολυμπιακό. Τι μου λες τώρα, μόλις, τι άρχισα να προδοθώ. Εννοώ που λες αλήθεια. Ο Ολυμπιακός, όταν έπαιρνε τα πρωταθλήματα και με τη διαιτησία, είχε μια αλφα ομάδα. Που εσύ δεν είχες, που ο Πανακός δεν είχε. Μα τώρα όμως που δεν έχει ομάδα, γιατί κατάλαβε ο Μαρινάκης ότι δεν θα έχει βοήθεια από το κατεστημένο, του λέει να οικονομήσει. Τα φωνάζω εδώ και ένα χρόνο. Μπράβο σου, εγώ σε συγχαίρω. Έλα, γεια χαρά. Ένα γράφει εδώ, ο Γιώργο με συγχωρείς, λέει. Αυτή η ομάδα με τα εθνόλευκα, χθες στο ΟΑΚΑ, ήταν Ολυμπιακός. Απορία έχω. Ακούσα το επόμενο μήνυμα. Κύριε Γεωργίου, καλή εβδομάδα σε όλους. Αναρωτιέμαι, ποιος είναι πιο πικραμένος. Εγώ, που σαν Παναθηναϊκός ζω στο πάτωμα και δεν έχω καμία ελπίδα, ή ένας οπαδός του Ολυμπιακού που τα έχει όλα, λεφτά κτλ. Και ζει και αυτό στο πάτωμα. Έλα, φίλε μου. Πάτωμα εμείς, δεν ξέρω. Μιλάω εγώ. Ναι, εσύ, ναι, ναι. Λοιπόν, πάτωμα εμείς έχουμε χρόνια. Από την εποχή του Κοσκοτά. Πρώτον, στο φίλο εκεί πέρα που σου έγραψε το μήνυμα. Ναι. Είμαι τακτικός ακροατής
άκουσα, αλλά σε έχω πάρει πάρα πολύ λίγες φορές. Ναι. Η μία από αυτές που σε είχα πάρει ήταν όταν ο ΠΑΟΚ ήταν 7 πόντους μπροστά. Και τότε ήταν, νομίζω, η Δεκέμβριος, Ιανουάριος, κάτι τέτοιο. Αλλά και πάλι Ολυμπιακός το πήρε. Κάθε χρόνο, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, όχι ότι η ομάδα δεν έχει προβλήματα, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο βγαίνουν όλοι οι πρωταθλητές. Αλλά το Μάιο η κουπή θα πάει πάντα στο λιμανάκι. Και να είσαι σίγουρος ότι ο Χοντρούλης δεν θα την αφήσει έτσι την ιστορία. Και την ομάδα θα την ενισχύσει και κάνει πάρα μα πάρα πολύ καλά και κακώς διαμαρτυρεί η Ολυμπιακή που έχει κάνει business με που πουλάει 20 εκατομμύρια. Για να βρει η ΑΕΚ, ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ παίχτη να πουλήσουν 20 εκατομμύρια στην αγορά στην Ευρώπη, θέλουν 30 χρόνια από τον Ολυμπιακό. Ακόμα. Λάστε, εγώ θα έχω πεθάνει κι εσύ. Συμφωνείς ή όχι? Όχι. Τι όχι? Όταν μου λες ότι για να κάνει ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ να πουλήσουν παίχτη 20 εκατομμύρια, θα κάνουν πολλά χρόνια. Μισό λεπτό. Μισό λεπτό. Έχουν κανένα. Η μαγιά. Γιατί έχει Ολυμπιακός. Μαγιά του Μαρινάκη είναι που πουλάει έτσι. Παιδί μου το Ρέτσο. Δεν είμαι μαγιά του Ρέτσου. Είμαι μαγιά του Μαρινάκη. Όχι, κάθε λίγο. Ο Μανολάδια πρέπει στην Ευρώπη. Ναι. Ο Μήτροχλου είναι στη Μαρσέη. Τι λέμε τώρα ότι θέλουμε. Είναι παιδιά τα οποία πληρώθηκαν. Έχουν κανένα παίχτη αυτοί να πουλήσουν 10, 15, 20 εκατομμύρια. Ποιον? Μα όλα αυτά χρόνια δεν είχαν και λεφτά να αγοράσουν παίχτες. Όλα αυτά χρόνια δεν είχαν λεφτά να αγοράσουν παίχτες. Θα σου πω κάτι. Business είναι το ποδόσφαιρο, έχει κάνει πολύ καλά ο Ολυμπιακός και είναι χωμένος στην Ευρώπη και πουλάει και αγοράζει και κάνει και δει. Ναι. Ο Μαρινάκης θα τη βρει την άκρη. Μα θες Μυραλάς που θα έρθει. Μα θες άλλο τάγκ. Θα τα χώσει ο Μαρινάκης, δεν έχει θέμα. Γιατί τα έχει πάρει. Και ξέρω ότι από πίσω έχει πουλήσει 20.000 διαρκείας. 20. Πρώτη χρονιά. 21 μάλλον. Ναι, πας και νομίζεις ότι αυτοί που πληρώσανε θα πάνε και θα γιουχάρουν την ομάδα γιατί έχασε από την ΑΕΚ. Έχασε. Έχει ένα τρελό προπονητή. Τελείωσε. Έφυγε αυτός. Πάμε για άλλα. Αλλά ποτέ δεν βγήκε πρωταθλητής τον Σεπτέμβριο γιατί όλοι βγάλανε την ΑΕΚ πρωταθλητή. Θα το πάρει η ΑΕΚ, θα το πάρει η ΑΕΚ, θα το πάρει η ΑΕΚ. Ξέρεις πόσο δρόμο έχει το πρωτάθλημα. Πολύ. Είναι πολύ παλιό, κάνει ρεπορτάζ. Πολύ, πολύ δρόμο. Και ξέρεις, είναι καλύτερα να είσαι φορμαρισμένος τον Ιανουάριο παρά να είσαι φορμαρισμένος τον Σεπτέμβριο. Διαφωνείς και σε αυτό? Εγώ. Διαφωνώ για το αν θα πάρει ο Ολυμπιακός στο πρωτάθλημα. Όχι, όχι. Εκεί διαφωνώ. Εκεί διαφωνώ. Μισό λεπτό. Κανείς δεν ξέρει ποιος θα πάρει το πρωτάθλημα. Αλλά λέω, είναι καλύτερα να είσαι φορμαρισμένος το Σεπτέμβριο ή καλύτερα να είσαι φορμαρισμένος τον Ιανουάριο? Το δεύτερο. Το δεύτερο. Φυσικά, απ' την να μην έχεις μείνει πολύ πίσω. Ο Ολυμπιακός δεν είναι πολύ πίσω, είναι 5 πόντους. Εντάξει, μην τρελαθούμε. Και ο ΠΑΟΚ είχε περάσει από το Καραϊσκάκι και κερδίσει και τον είχαν βγάλει πρωταθλητή. Και πήγε στην Ξάνθη και έβαγε 4. Την άλλη αγωνιστική. Λες να κάνει και η Άκη ίδιο, το ίδιο με τον Αστέρα Τρίπολης. Γράψε μια γκέλα τώρα στο τέτοιο και θα σε πάρω την επόμενη Δευτέρα. Γράψε την πρώτη γκέλα που θα την κάνει μέσα στην Τρίπολη. Μήπως κάνει γκέλα ο Αστέρα Τρίπολης με την ΑΕΚ. Καλά, εντάξει. Έλα, μπορεί, πλάκα κάνω, έλα, πλάκα κάνω. Να σου πω κάτι. Έλα. Η Ισπανία τι νομίζεις, ποιος θα το πάρει? Στην Ισπανία? Ναι, ναι, για πες μου την άποψή σου. Ξέρω τι θα πεις, η Ρεάλ. Αυτό θα το πάρει. Αυτό θα πεις. Μακράν. Και είναι και 7 πόντους πίσω, και τι έγινε. Η Ρεάλ θα το πάρει. Έγινε. Σε ευχαριστώ. Δεν θα βάλει τα στόπερ που πρέπει. Ότι δεν θα στήσει την ομάδα σωστά. Δηλαδή είχατε μια διαδρομή που έδειχνε ότι αυτός ο προπονητής έχει λογική. Ότι δουλεύει, ότι έχει κρίση. Τίποτα. Να διαβάσω ένα μήνυμα. Ναι. Που σε αφορά. Και καλά ο Χάση. Εντάξει ο Χάση. Γιατί εδώ δεν είναι ευθύνες. Δεν θα παρήξουμε τις ευθύνες στο Χάση. Α, μπράβο. Κάπως το πας το εδώ καλά. Οπα, λοιπόν. Μισό λεπτό. Γιατί εμείς αγαπάμε τον Ολυμπιακό. Το έχω ξαναπεί. Μπορεί να γίνουμε κουραστικός. Γιατί κάνουμε πρώτα την αυτοκριτική μας και μετά ασχολούμαστε με τους άλλους. Γιατί ο Χάση ήρθε και κάνει τη δουλειά του. Και όπου πήγε και το βιογραφικό του, αυτό είναι δεδομένο. Έτσι. Πώς δίνεις, κυρία Δίκηση, αγαπητέ κύριε Μαρινάκη, τα κλειδιά στον κύριο Χάση? Εγώ ίδιος έχω πει από πέρσι, καμία ευρωπαϊκή ομάδα, κανένα ευρωπαϊκό κλαμπ, ποτέ και με τίποτα δεν παραδίδει κλειδιά σε κανέναν, όχι στο Χάση, σε κανέναν προπονητή. Αυτό είναι το υλικό. Αυτές είναι οι μεταγραφές από το σκάουτ που έχω κάνει εγώ. Το να μου συστήσεις, να μου προτείνεις μια μεταγραφή, δύο, άντε το πολύ, ξέρω εγώ. Εντάξει, θα το δούμε, θα το εξετάσουμε.
Πώς αφήνεις αυτό να φέρει 5-6 παίχτες, 7-12 και μετά να φύγει, να πάει αλλού να φέρει, να ξανακάνει το ίδιο. Δεν το κατάλαβα αυτό το εν λευκό. Πάρ τα κλειδιά, χάσει και κάθε χάσει και κάνει εν λευκό. Πώς πετάς στον Γκεάδα το έμψυχο υλικό της ομάδος? Με τι κριτήρια? Πού πήγαν τα σέντερ μπακ σου? Γιατί να μην είναι αυτός, να μην πω ονόματα, γιατί είναι γνωστά. Γιατί να φύγει αυτός και να έρθει ο άλλος? Γιατί να φύγει ο παράλληλος και να μην μείνει αυτός? Αυτό και να έρθει ο μισό λεπτό και να έρθει ο συγκεκριμένος άλλος. Βέβαια. Λοιπόν, άκου να σου πω κάτι, Θοδωρή. Το έχω πει, έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου εδώ και πολλά χρόνια. Τις μεταγραφές πρέπει να τις κάνει αυτός που πληρώνει. Μπράβο. Μπράβο. Δεν πληρώνει ούτε ο Χάση ούτε ο μάνατζερ. Αυτοί οικονομάνε. Έτσι είναι. Εγώ πληρώνω. Ένα κλαπ Ολυμπιακός, ο οποίος δουλεύει. Αν θα μπει, πότε μαθαίνουμε να ξέρει από μπάλα και να ξέρει τι πρέπει να πάρει. Αυτό είναι ένα άλλο κεφάλαιο. Φαίνεται ότι δεν πιστεύω να μάθει από τα λάθη του. Ποιος είσαι εσύ που θα διώξεις παίχτες που κατά την κρίση σου έρχεται ο άλλος ο προπονητής, διώχνουν τους άλλους παίχτες, μου φέρνεις αυτούς που θέλεις εσύ και καλά μου φέρες αυτούς που θέλεις εσύ. Μου φέρες 5-6. Τη διαφορά ποιος την κάνει, αν την κάνει ένας, αν την κάνουν δύο. Οι άλλοι που είναι. Οι άλλοι που είναι. Γνωρίζουν το ελληνικό πρωτάθλημα, γνωρίζουν τον Ολυμπιακό, γνωρίζουν τις απαιτήσεις. Είναι πάρα πολλά οι ευθύνες. Δεν είναι στο Χάση που είναι. Δεν το συζητάω ότι άνθρωπος είναι αλλού για αλλού, ήταν για αλλού, αλλού για αλλού γενικά. Υπάρχουν ευθύνες για άλλα. Οι ευθύνες είναι και στους παίκτες, αλλά βέβαια, και για τους παίκτες ευθύνη έχει διοίκηση. Πάντα, Γιώργο μου, η κεφαλή φέρνει την οποιαδήποτε ευθύνη. Όπως πάντα έχει... είπαμε το κεφάλι φταίει, εκτός το ψάρι λέει βρωμά από το κεφάλι. Εγώ θα σε ρωτήσω κάτι απλό. Στο 46 ο Ολυμπιακός κάνει το 0-2. Μετά από μισό λεπτό φεύγει ο Ολυμπιακός από το γήπεδο και μπαίνει μέσα ο Πανετολικός, τον οποίο τον είδα και με τον Παναθηναϊκό, ή μπαίνει μέσα ο Παζιάννενα. Ξέρεις πόσο θα γράψει τον Κοντέρε και Γιώργο σε αυτό το παιχνίδι, όπως έχει ανοίξει και όπως έχει πάει? 0-4-0-5 και όποιος θέλει πάω στοίχημα. Τι δήλωση είναι αυτή που κάνεις, κύριε προπονητάρα μου, μετά τον πρώτο γκολ καταρρεύσαμε? Το ίδιο έχει δηλώσει και με τη Sporting, αν θυμάσαι καλά, Γεωργίου. Έτσι. Και τον κρατάς. Τον κρατάς. Τον κρατάς γιατί? Να γκελάρεις από εδώ, να γκελάρεις από εκεί. Δηλαδή, τον κρατάς τι? Να διασυρθεί. Να διασυρθεί με τον πόνο μας. Να χάσουμε. Εμείς δεν είπαμε να μην χάσουμε. Χίλιες φορές αυτό που είπε ο Λιονύς είχε δίκιο. Χίλιες φορές να έχανα 3-0-4-0 παρά πως γύρισε το παιχνίδι αυτό. Δεν γίνεται αυτό το παιχνίδι να χαθεί. Αυτό ποντά είναι σίγουρο. Μα Γιώργο μου, βέβαια. 0-2 στο 46, έχει κόψει τα πόδια του παίκτες της ΑΕΚ και ξαφνικά μπαίνει στο παιχνίδι από το πουθενά με ένα λάθος. Και λοιπόν. Έφυγε. Ακούω τώρα, εσύ το είπες, δεν ξέρω. Έφυγε, ήρθε ο Λεμονής. Ναι, ανακοίνωση. Εντάξει, εγώ μαζί, Γιώργο, κοίταξε. Και ο κάθε Ολυμπιακός, να το ξέρεις, και εσύ το ξέρεις πολύ καλά γιατί κάνεις χρόνια ρεπορτάζ. Εμείς θα είμαστε δίπλα στην ομάδα και μαζί με την ομάδα. Αλλά κάποια στιγμή πρέπει να γίνει και η κριτική. Δεν ξέρω ποιοι είναι αυτοί οι κόλακες που μαζεύονται γύρω από τον πρόεδρο. Δεν ξέρω γιατί. Όχι, μου δεν είναι μόνο στο Μαρίνα. Είναι στον εκάστοτε πρόεδρο, έτσι. Δεν συμβαίνει στον Ολυμπιακό. Κάτι κόλακες, κάτι ξερόλες. Δεν πρέπει να είσαι προπονητής. Ένας προπονητής εξέδρας που παρακολουθεί 100 χρόνια από εδώ σου δεν βλέπει τα αυτονόητα. Δεν βλέπει τα αυτονόητα. Ότι η ομάδα δεν δουλεύεται, ότι η ομάδα δεν σύνδεται σωστά, ότι υπάρχουν παιδιά και από παιδιά. Ρε πάτε καλά, ρε. Και πληρώνεται αυτός ο άνθρωπος, ρε. Ρε και πληρώνεται, ρε. Είδα τρεις παιχταράδες στον Πανετολικό. Ποιος κάνει σκάουτινγκ στον Πανετολικό, ρε Γιώργο? Ποιος είναι αυτός? Είδα τρεις παιχταράδες που θέλουν τον Πανετολικό και λέω πού είναι αυτοί, ρε. Πού είναι αυτά τα τρεχαντήρια, ρε. Πού είναι αυτοί οι μονομάχοι, ρε. Πού είναι αυτοί οι πασαδόροι τριπλέ, ρε. Έλεος, ρε. Έλεος, ρε. Έλεος, γάμο το κεράτο μου. Δεν πάει άλλο. Και επαναλαμβάνω, έτσι. Θα είμαστε δίπλα στην ομάδα. Κοντά στην ομάδα όπως και κάθε χρόνο. Με το εισιτήριό μας, με την κάρτα διαρκεία μας, γιατί αγαπάμε την ομάδα. Με τα πάντα. Με την κάρτα φιλάθλου διαρκείας. Αλλά εντάξει ρε παιδιά, νησάφι πια. Νησάφι ρε παιδιά. Νησάφι. Γεια χαρά. Γεια. Yeah. Και ο Κώστας μου γράφει, κύριε Γεωργίου, πιστεύω πως τη μεγαλύτερη ζημιά στην ομάδα, τη δική μου, την έχουν κάνει δημοσιογράφοι τύπου Νικολακόπουλου και οπαδοί τύπου Πρίτανη. Δεν μπορώ σε καμία περίπτωση να ανεχτώ πως αυτός ο Ολυμπιακός είναι ο καλύτερος που έχουμε δει στο τελευταίο διάστημα. Αυτό λέει, δεν μας περνούσαν οι κύριοι αυτοί όλο το καλοκαίρι. Δεν μπορώ να συγκρίνω αυτό το άψυχο πράγμα που έχουμε για εξτρέμ με το μεγάλο Γκαλέτη. Είναι η δοσιλία να συγκρίνεις ένα τσουβάλι που έχουμε από το Βέλγιο με το Μέλμπεργκ και τόσοι άλλοι. Καλά για επίδεση, δεν μπαίνω καν στον κόπο. Απλά ας σκεφτούν κάποιοι ότι κάποτε είχαμε έναν Ντάρκο Κοβάσεβιτς. Καλά για τον Τζιάννη Ριβέρα των Τρικάλων δεν έχω να πω πολλά. Και εννοεί φυσικά το Φορτούδη. Τα λες εσύ.
και ο κόσμος όλος κάθε μέρα. Μπράβο στην ΑΕΚ για τη δίκαιη νίκη της. Μου θύμισε Ολυμπιακό εποχής Σοκράτη. Αυτό τα λέει όλα, υπογραφή Κώστας. Έλα φίλε, έλα. Εγώ εκτός από τη νίκη που είναι σημαντική για την ομάδα μου, είδα κάτι σημαντικό που δεν το λέει κανείς. Ούτε εσύ βέβαια δεν το λες, γιατί... πρέπει να μαντεύω τη σκέψη σένα, λέω εγώ, πάμε. Θύμωσες, με τον Θοδωρή τον έχεις μια ώρα και δεν θύμωσες. Και με μένα... δεν θυμώνω, μα μου λες επαναλαμβάνει συνέχεια το ίδιο πράγμα. Εσύ δεν το είπες αυτό, επειδή το σκέφτηκε εσύ. Να τι θα πω που δεν το λες. Ναι, ναι, ναι. Είδα χθες τον αρχιδιαιτητή που είναι ο πρώτος στην Ελλάδα και θεωρητικά είναι ο εκπρόσωπος των αρχών του ποδοσφαίρου και παίζει 50-50, μη σου πω 51 υπέρ της ΑΕΚ. Αυτό δείχνει για μένα και αυτό. Γεια χαρά. Θα παρακαλούσω για άλλη μια φορά. Επειδή προβλέπεται να γίνει κακομήρας πάλι από τηλεφωνήματα. Εστέ σύντομη. Έλα φίλε. Έλα Γιώργο. Έλα. Θέλω να σας κάνω μια ερώτηση. Ναι. Ποιοι είναι τα καλύτερα στόπερ αυτή τη στιγμή στον κόσμο, όχι στον κόσμο. Πες μου δύο στόπερ, τα καλύτερα στόπερ που έχουν, μια ομάδα. Ο Παπασταθόπουλος και ο Μανδολάς. Μπράβο. Είναι καλύτεροι, ας πούμε. Ναι, είναι. Αυτοί οι δύο, αν παίζανε στον Ολυμπιακό, μπορούσαν να κάνουν τίποτα. Όταν δεν υπάρχει δεξί μπακ και αριστερό μπακ. Γιατί υπάρχει αμυντικό χαφ. Ή αμυντικά χαφ. Θέλω να πω τι γίνεται. Αυτοί μόλις φύγει η μπάλα, τρέχουν να κάνουν επίθεση. Και να μην δείτε και τα όταν δηλαδή τα καλύτερα στόπερ του κόσμου να βρεθούν, του κόσμου, όχι οποιοδήποτε να το κάνει. Τα καλύτερα δεν θα μπορέσουν να, ο Ολυμπιακός να φτιάξει άμυνα, γιατί το μόνο που σκέφτονται είναι πώς θα κάνουν επίθεση. Μπορούν να φάνε 3-4 φορές ο ένας και 3-4 φορές ο άλλος να ανέβει, αλλά αυτοί το κάνουν, μόνο αυτό το σκέφτονται. Το μόνο που σκέφτονται είναι πώς θα βγουν έξω. Μ' ακούς? Βεβαίως. Λοιπόν, αυτό πράγμα δεν το έχει πει κανείς μέχρι τώρα. Δηλαδή ο Ολυμπιακός δεν είναι ότι δεν έχει άμυνα. Απλώς οι αμυντικοί δεν είναι στη θέση τους. Και τρέχουν μετά και τους μαργάνουν από πίσω. Γιατί έχουν φύγει μπροστά. Αφού δεν είναι στη θέση τους, δεν έχει άμυνα. Δεν τους καλύπτει και κανείς όταν κατεβαίνουν. Αλλά το θέμα είναι ότι δεν κατεβαίνουν μια φορά. Ή τρεις φορές. Τέσσερις φορές όλο το παιχνίδι. Δηλαδή δεν υπάρχει δεξιά και αριστερά. Δεν υπάρχει άμυνα ποτέ στον Ολυμπιακό. Δηλαδή τα καλύτερα στόπερ του κόσμου να έχει. Δηλαδή τώρα δεν με αργούς αυτούς. Αλλά όταν ας πούμε έχουν τέσσερις παίκτες. Και βλέπεις ότι το δεξί μπακ και το αριστερό μπακ είναι πίσω και πάρα τους μαργάρουν από πίσω, είναι λογικό. 4-2 παίζουν. Το καλύτερο στο πρέπει να υπάρχουν, δεν μπορούν να σταματήσουν. Δηλαδή, αν δεν βρεθεί προπονητής να τους πει, καθίστε εδώ ρε μπάκες. Έχω εγώ χαφ. Δεν χρειάζομαι εσάς να κατεβάσετε την μπάλα. Εσείς θα κατεβάσετε την μπάλα δύο-τρεις φορές εσύ και δύο-τρεις φορές εσύ. Όταν υπάρχει πλεονέκτημα, αλλά και εφόσον σε καλύψει, το χαφ. Αυτοί φεύγουν έτσι. Βολίδα με τον κόμμα. Πάρε την μπάλα, όλα τα φλέκα σου. Βολίδα δεν υπάρχουν, ε. Τώρα, τι προσπαθεί να κάνει. Μισό λεπτό, πίσω αυτό 50 φορέ. Τι προσπαθεί να κάνει, να βρει κάποιο άλοθη για την ήττα. Όχι για την ήττα. Ότι λέμε ότι δεν έχει άμυνα ο Ολυμπιακός. Καμία ομάδα του καλύτερου αμυντικού να έχει. Αν δεν είναι στη θέση του, θα χάσει. Και όταν δεν υπάρχουν και κεντρικοί αμυντικοί, εγώ δεν είπα άλοθη. Δηλαδή, αυτό το πράγμα πρέπει να το καταλάβουμε. Ότι αν βρεθεί ένα προπονητή και βάλει το κάθε άνθρωπο στην κατάλληλη θέση. Και αν το πει κύριε μέχρι εδώ. Δηλαδή δεν μπορεί να κατεβαίνει εσύ όλο το παιχνίδι να λείπει από τη θέση. Μάλιστα. Έγινε, σε ευχαριστώ πολύ. Έγινε, γεια. Γεια χαρά. Έλα, φίλε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ο κύριος υπεύθυνος για την κατάντια του Ολυμπιακού είναι ο κύριος Μαρινάκης και κανένας άλλος. Ευχαριστώ. Ήμουν σίγουρος θα πεις αυτό. Έλα, φίλε. Έλα, Γιώργο. Έλα, ρε. Ελεόνωση. Έπαιξε και λεξιμπάτηθες, ε. Μπράβο. Εκεί έφτασε η χάρη σου. Λοιπόν, για να πάμε στα δικά μας. Επί δύο εβδομάδες βέβαια θα έχεις καταλάβει ότι δεν έβγαινε κανείς. Ούτε ο Θόδωρας έβγαινε, ούτε ο Πρίτανης, ούτε εγώ. Περιμέναμε ακριβώς να δούμε αυτό που ευχόμασταν να μην δούμε. Πιστεύω και για τους άλλους το ίδιο. Και το είδαμε. Δηλαδή, χίλιες φορές βάχανα χτες 4-0. Σωστό αυτό που λες. Παρά αυτό που έγινε. Παρά αυτό που έγινε, διότι αυτό το μάτς σου ήρθε τόσο ωραία, μα τόσο πέλη ήταν αυτό. Στο 46 λεπτό σου κάνω 2-0. 5-0 πάει το μάτς μετά, Γιώργο. Δηλαδή το 0-2 πάει 0-5 μετά. Αυτό είναι το αποτέλεσμα σε ένα σοβαρό Ολυμπιακό. Αυτοί εχθές είχαν χαθεί, δηλαδή όταν φάγανε το δεύτερο γκολ,
πρέπει να πάθουν από ένα έφραγμα ο καθένας. Δεν είδες ότι δεν μπορούσαν να διώξουν την μπάλα. Και αντί είναι εντελώς λάθος του χάσει εχθές το παιχνίδι, δικό του 100% το παιχνίδι, ο οποίος τι έκανε, τουλάχιστον για όσους ξέρουν λίγο μπάλα. Έβγαλε το Ρωμά, ωραία, άκουσε τι έκανε ο άνθρωπος. Για να μην φάει, λέει, δεύτερη κίτρινη. Θα τη φάει. Παίξε με 10 και ταμπουρός. Δηλαδή δεν το κατάλαβα. Έβγαλε το center back το καλό. Όχι, το χειρότερο απ' όλα είναι ότι έβαλε ταξίδι, στόπερ. Εκεί... Ας όχι, δεν είχε. Ρε, δεν είχε μέσα στόπερ. Τι να βάλει. Μισό λεπτό. Ελονούση, μισό λεπτό. Γιώργο μου, είναι σε εξέλιξη, όπως ξέρουμε, η συζήτηση για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τη διερεύνηση της εμπλοκής του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Πάνου Καμένου και άλλων στελεχών στην εκκρεμή δικαστική υπόθεση του Νούρουαν. Θα ακολουθήσουν και άλλοι πολιτικοί αρχηγοί. Γιώργο, θα έχουμε κάποια διακοπή λίγο αργότερα. Μικρόφωνο για την ώρα στο Γιώργο Γεωργίου. Έχω πάρει πάρα πολλά μηνύματα διαμαρτυρίας. Θα διαβάσω ένα. Χεστήκαμε για την Πόβη. Φέρτε πίσω του Γεωργίου. Και είναι πάρα πολλά τα ποινήματα στο ανάλογο στυλ. Εγώ να πω ότι μόλις τώρα ανακοινώθηκε η πρόσληψη του Τάκη Λεμονή στον Ολυμπιακό. Είναι οριστικό, είναι γεγονός. Έλα, φίλε. Έχει δίκιο ο κόσμος, ο διαμαρτύρεται. Καλησπέρα. Μ' ακούτε, κύριε Γεωργίου? Βεβαίως. Να συστηθώ ή με έχετε ξεχάσει? Ναι, θα το δω, είσαι Παναθηναϊκός. Ναι, αυτό να το πάρετε πίσω, Ολυμπιακός. Λάθος κάνω. Λοιπόν, ναι. Περιμέναμε λοιπόν, δεν βγήκαμε όλη την προηγούμενη εβδομάδα, ίσως και παραπάνω. Είπαμε να κρατήσουμε λίγο τη θέση μας, είπαμε να περιμένουμε κάποια πράγματα. Εν πάση περιπτώσει, εδώ και εγώ είμαστε, κύριοι του σταθμού, εδώ και εγώ είμαστε, έχουμε αρπάξει φωτιά. Δεν καθόμαστε, ακούμε τη Φόφη, τον Κούλι, το μικρό Αλέξη και το Κουτρούμπα, πώς λέγονται. Εντάξει, εδώ έχουμε αρπάξει φωτιά και εγώ είμαστε. Λοιπόν, αφήστε να κάνουμε την εκπομπή και βάλτε τα μαγνητοσκόπη σήμερα. Δεν ξέρω κάτω τι θέλετε στα άλλα δελτία. Λοιπόν, δεν μου λες, γιατί ακούω προβληματισμούς και διαμαρτυρίες για το χάσι. Εκπλήσεται κανείς για το χάσι? Αισθανθήκατε έκπληξη? Εσείς, κύριε Γεωργίου, αισθανθήκατε έκπληξη για τις αποφάσεις και τις επιλογές του συγκεκριμένου προπονητή? Καμιά. Καμία. Και το ξέρεις. Μπράβο. Όταν λέω το ξέρεις, το ξέρει όλος ο κόσμος. Μπράβο, ναι, ναι, ακριβώς. Λοιπόν, τι περιμένατε? Τι πιστοποιητικά είχε ο κύριος Χάσι σε προηγούμενα παιχνίδια? Εκτός τους προκριματικούς, τα προκριματικά που περάσαμε στο Champions League, τα επόμενα παιχνίδια ξεκινώντας από Ξάνθη, από Λαμία και όλας από Ξάνθη, από Sporting, το πατατράκ της Sporting, τι περιμένατε? Ότι θα σκεφτεί λογικά, ότι θα πετάξει στην εξέδρα τα μπακ του, ότι δεν... Πιο πολύ, για χαρά, πάμε στο επόμενο, έλα. Έλα. Έλα, δε. Γεια σου, Γιώργο. Γεια. Πρώτον, αυτό που θέλω να πω είναι ότι η Χούντα έπεσε. Και ό,τι και να λένε και ξυρίζουν τον γαμπρό τον Μάιο και τον Απρίλιο και τον Μάιο, δεν μας ενδιαφέρουν αυτά. Η Χούντα έπεσε, αυτό είναι το σημαντικό. Αν η τσιγκουνιά κοπεί λίγο και κάνουν και 3-4 μεταγραφούλες τον Ιανουάριο, δεν την πιάνει κανένα στην ομάδα. Τον ΠΑΟΚ φοβάμαι, όχι τον Ολυμπιακό. Αυτοί πεθάνανε, τελείωσε και πεθάναν για χρόνια. Ας το βάλουν καλά στο μυαλό τους. Το δεύτερο είναι απαράδεκτο αυτός ο Χριστοδουλόπουλος να έχει το μισό συμβόλαιο από αυτό που έχει ο Αλμέιδα και κάτι Πατίτο και κάτι τέτοια. Και εκεί πρέπει να γίνει μια διόρθωση. Θα γίνει, και, θα γίνει. Ναι, και πείτε τότε καμιά φορά γιατί είναι αμαρτία. Από ό,τι ξέρω θα γίνει. Ναι. Λοιπόν. Ναι, αλλά δεν άκουσα κανένα εκεί να μιλάει για τα λάθη που κάνουν και χειμένα χθες. Είναι ο εγωισμός των προπονητών, αδερφέ. Όχι εγωισμός, δεν είναι εγωισμός. Να μου έξω τον πάγκο το Λιβάια και να βάλει μέσα στο κλωναρί. Ο εγωισμός τι, μου ήρθε η φαϊνή ιδέα, μου πιάνουν όλα. Όχι, μου ήρθε μαλακία, να το κάνω αυτό. Μαλακία, μπράβο στο μυαλό. Και επειδή μου πιάνουν όλα, τσουκ να κάνω και αυτό γιατί θα μου βγει. Μισό λεπτό. Εδώ δεν είναι φαϊνή ιδέα. Όταν είσαι αποφασισμένος να παίξει επιθετικά και ο άλλος θα έχει τα μοροδί πίσω, δεν κάνει ο Κλωναρίδης για αυτό το ρόλο. Είναι αυτό το ξέρουν και οι πέτρες. Το Κλωναρίδη θα το βάλει σε ένα μάτς που η ΑΕΚ θα παίζει ταμπούρι, θα βγαίνει στην κότρα και ο αντίπαλος θα έχει ανοιχτούς χώρους. Εκεί είναι ο Κλωναρίδης. Δεν τα είδαμε στο μάτς. Δηλαδή το Λιβάγια δεν τον αφήνουν ένα μήχρονο έξω. Διότι αν έπαιζε ο Λιβάγια από την αρχή, δεν είχαμε τέτοια εξέλιξη τα πράγματα. Όχι βέβαια. Και αν ήταν ο Κλωναρίδης παιχτούρα, θα τον άφηνε ο Παναθηναϊκός να φυγεί. Εντάξει. Μην λέμε τώρα, είναι ένα backup. Αν πάρουμε την αριστερή πλευρά όλη, αριστερό back, αριστερό extreme. Ένα center back και ένα backup του Χριστοδουλόπουλου, η ομάδα είναι κομπλέ.
Το θέμα είναι ότι πολύ... μόλις φύγει η τσιγκουνιά θα γεμίσει και το γήπεδο. Θέλει, θέλει πολύ πράγμα ακόμα. Θέλει το αριστερά αυτός ο Μπαγκάκης. Εμένα που το λέω συνεχώς, είναι πολύ εξελίσσιμος και πολύ βελτιωμένος, χθες με απογοήτευσε. Και μου λένε όλοι, μα δεξιοπόδαρος αριστερός Μπακ, τι να κάνουμε, εκεί είναι αυτό. Τον είδες που έστριβε για να κάνει τη σέντρα, να τη φέρει στο δεξί. Αντίο ήταν. Και τη γύριζε πίσω. Και τη γύριζε πίσω. Γύριζε πίσω μετά, τι να κάνει ο άνθρωπος, δεν ήταν για εκεί. Ο δε Γκάλο δεξιά, είναι τη πλάκα. Είναι αυτό, ήταν, είναι αστείο. Είναι για είναι τη πλάκα. Θέλει ακόμα η ΑΕΚ, θέλει και το μαδοφύλακα. Όχι, καλά. Η ντροπή είναι που παίζουν Ανέστης και Μπακασέτα, ότι παίζουν στην ΑΕΚ είναι ντροπή, φιλέ. Δηλαδή, πες μου ποιος είναι ο μάνατζερ τους να πάω να υποκληθώ μπροστά στο γραφείο του, έτσι. Είναι δηλαδή, χθες αν υπήρχε ο Γιώχασον, που με την πύρα του κάτι έδινε πίσω, ήταν τραγική κατάσταση. Η αμυντική λειτουργία της ΑΕΚ. Είδες τι τύχη ήταν που τραυματίστηκε ο Σιμόες. Γιατί το παιδάκι το άλλο σπρώχνει την μπάλα μπροστά. Τα έχω πει χιλιάδες φορές αυτά για τον Γαλανόπουλο. Τα έχω πει χιλιάδες φορές. Εν πάση περιπτώσει, η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή στηρίζεται σε αυτό το τετράγωνο. Έτσι. Μάνταλο, Αραούχο, Λιβάγια και Χρυστοδουλόπουλο. Σε αυτό το τετράγωνο στηρίζεται. Και από πίσω έρχεται ο ΠΑΟΚ. Αυτό πρέπει να πούμε στον κόσμο να καταλαβαίνει. Δεν έρχεται ο Ολυμπιακός πίσω μα. Έγινε, φίλε, σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά, καλή για χαρά. Πάμε, έλα, φίλε. Έλα, Γιώργο. Έλα, ρε. Έλα, ποιος μιλάει. Εσύ, ακούμε. Εγώ, Ναι. Έλα, σημαντικό σήμερα, τι κάνεις. Καλά, εσύ. Καλή εβδομάδα, πολλά. Επίσης, για πάμε. Δεν θα σε έπαιρνα τηλέφωνο, αλλά θα πήρα τηλέφωνο γιατί σε πήρε κάποιος την Παρασκευή Ολυμπιακός και σου είπε ότι τη μόνη ομάδα που υπολογίζει, λέει, είναι ο Παναθηναϊκός. Του λες, άλλες δεν τον νοιάζει και άμα χάνουν. Γιατί δεν θα έδινα, Γιώργο, να δω τι πάσα του όταν έφαγε το τρίτο γκολ από την ΑΕΚ. Γιατί δεν θα έδινα. Να δω τι πάσα του. Σοβαρά μιλάω. Και κάτι άλλο. Αν δεν έκανα τον γκολ του Αραούχο στο πρώτο λεπτό, πιστεύω ότι θα καθάναμε σε γκολ Γιουβέντους. Έτσι πιστεύω. Αν έβαζε τον γκολ Αραούχο στο πρώτο λεπτό, καθάναμε σε γκολ Γιουβέντους. Σε σκορ Γιουβέντους. Εσύ τι λες. Κοίταξε, θα είχαμε απλοποιηθεί τα πράγματα σίγουρα. Εγώ όμως σκεφτόμουν κάτι άλλο. Σε όταν σκορ έγινε. Γιουβέντους θα φτάναμε, σου λέω, Γιώργο. Εντάξει, τώρα είναι πολλέ αυτέ. Όταν έγινε το σκορ 0-2. Εντάξει. Άσε να ολοκληρώσω. Ναι. Έγινε 0-2 και κυλούσε το 0-2 και έδειχνε ότι μπορούσε να πάει και τρίτο η ΑΕΚ. Ναι. Έτσι. Ναι, σίγουρα. Ξέρεις, σκεφτόμουν. Έλεγα από μέσα μου, δυνατά από μέσα μου. Ναι. Πώς τη λέω να μου. Έτσι και τη λήξη το μάτς 0-2. Ναι. Σήμερα που θα βγει ο Πρίτανης, τι θα λέει. Όπω Παναγία. Θα έλεγε πρόσφυγε. Έλα μωρέ τώρα το αεκάκι η κούλα. Η κούλα που έτσι αλλιώς. Και όταν τη λήξε 3-2 έλεγα μέσα μου. Τώρα τι λέει. Ναι. Ο Θόδωρος είναι πάντως πιο σοβαρός. Δεν το συζητάω. Έγινε ρε. Λοιπόν, για χαρά. Για χαρά. Έλα φίλε. Γιώργη. Ναι. Να τον ναι. Έλα. Λοιπόν, για να μην ψάχνεστε με τον Καπίνο, τον κύριο Μυρκέτα. Έκανα λάθος. Σε πέρασε για τον Πλίτανη. Γι' αυτό είπα να τον. Όχι. Γι' αυτό και είπα Γιώργη. Ναι. Για λέγε. Ο Αλέξης σήμερα. Ναι. Επίτηδες, το έκανα για να με μπερδεύσει. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Όσον αφορά τον κύριο Μυρκέτα, τον Καπίνο ή Καταπίνο, για να μην ψάχνεστε, επειδή τα έχω μάθει εκ των έσω, δηλαδή πιο εκ των έσω δεν γίνεται, έχει υπάρξει φραστικό επεισόδιο μετά το παιχνίδι, μετά τα μπάνια, μετά τα αποκτήρια με τον κύριο Σάβα. Λοιπόν. Ο Ολυμπιακός διέπιψε επίσημα τα περί τσακωμού του με τον Έγκελς. Okay. Οκ, έχει υπάρξει φραστικό επεισόδιο με τον Κυρσάβα. Λοιπόν, παρακάτω. Ένα κουιζάκι για να κλείσω. Γιατί είμαι και Παναθηναϊκός, σήμερα οι γραμμές ανοίγουν σε άλλους οπαδούς. Ποιος ήταν χθες ο καλύτερος παίκτης του Ολυμπιακού στο παιχνίδι. Στο. Και ο πιο κληρωμένος από το Μαρινάκι, έτσι. Για ξαναπείς την ερώτηση, γιατί είχαν διακοπές. Ποιος ήταν χθες στο παιχνίδι ο πιο καλός παίκτης του Ολυμπιακού στο παιχνίδι χθες, ο οποίος είχε πάρει και τα πιο πολλά λεφτά του Μαρινάκη. Το μπάς κουίζ για τον κόσμο. Ορίστε. Το μπάς κουίζ για τον κόσμο.